Εδώ στο Ανατολικό Εδιμβούργο, το όχι απρόσμενα βροχερό Εδιμβούργο, την Αθήνα του Βορρά όπως αποκαλείται, λόγω της κουλτούρας της, λόγω των αξιοθεάτων της, μια πανέμορφη πόλη. Η ΑΕΚ καλείται να υπερασπιστεί αυτό το κατά παράδοση κλασικό σκορ ασφαλείας στα κύπελα Ευρώπης στις διπλές αναμετρήσεις. Με μια έκπληξη στην ενδεκάδα του Φερνάντο Σάντος της τελευταίας στιγμής και ειλικρινά δεν είμαστε θέση να γνωρίζουμε το πώς και το γιατί, αφού ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι ενδεκάδες, είναι η απουσία του Βασίλη Τσάρτα από την βασική ενδεκάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως τους 11 του Πορτογάλου Τεχνικού της Ένωσης καθώς και τους 11 του Άλεξ Μακλής, αφού κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε ευθύς αμέσως στο Easter Road. Το Easter Road λοιπόν sold out, ιστράω πάρα πολύ καιρό, και αυτό γιατί ιστράω πάρα πολύ καιρό επιστρέφει η κυβέρνηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν το 93 όταν κόντρα στην Άντερλεχτ είχε αποτύχει να προκριθεί. Έκτοτε μεσολάβησαν πολλά σκαμπανεβάσματα, και όταν λέμε σκαμπανεβάσματα εννοούμε ακόμη και την πτώση της ομάδας στην δεύτερη κατηγορία, την First Division εδώ στη Σκωτία. Πριν επέστρεψε όμως και μαζί και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, χάρη σε αυτή την τρίτη θέση πέρσι και τη συμμετοχή της άλλωστε και στον τελικό του κυπέλλου Σκωτίας, εκεί όπου ιτήθηκε από την Celtic. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ενδεκάδες και να ξεκινήσουμε από το άμεσο ενδιαφέρον μας. Κάτω τα δοκάρια, ο ντεμπιουτάντε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια Διονύσης Χιώτης, με μόλις δύο συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ δεύτερη την περασμένη Κυριακή στην νίκη στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Ιωνικό. Από εκεί και πέρα η επιλογή στο δεξιάρο ακούει στο όνομα. Ο Βραζιλιάνος προτιμάται από τον Στάθη Κάπο, ο οποίος μένει στον πάγκο. Αριστερά ο Κασάπη, στο κέντρο της άμυνας ο Ροδρίγο Ράμος με τον Κάρλος Γκαμάρα στο λατινοαμερικάνικο δίδυμο. Τη θέση του Τσάρτα παίρνει ο Νίκος Κωστένογλου, μαζί του ο Ανδρέας Ζήκος με τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Δεξιά Βασίλης Λάκης, αριστερά ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης και βέβαια στην κορυφή της επίθεσης ο Ντέμις Νικολαίδης. Σκόρερ μαζί με τον Βασίλη Τσάρτα στο πρώτο παιχνίδι, το 2-0 της Νέας Φιλαδέλφειας. Ενώ στον πάγκο είναι ο Σωτήρης Λιβερόπουλος, ο Τσάρτας, ο Μιελτσάσκι, ο Κόλα, ο Κάπος, ο Καραγιάννης και ο Αργεντίνος ο Νάβας. Για την Hibernian ο Νίκ Κόλγκαν είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Άλεν Όρμαν, ο Βόσιος με το αυστριακό διαβατήριο, με το 23 στο δεξί άκρο, αριστερά ο Ουλρικ Λάουρσεν με το 3. Ο Πολ Φένικ με το 14, με τον επανακάμψαντα τον Φρανκ Σοζέ με το 4, τον αρχηγό, τον 36χρονο πρώην πρωταθλητή Ευρώπης με την Μαρσέιγ στο κέντρο άμυνας. Δεξιά ο Ιαν Μάρεϊ με το 6, δίπλα του ο Ουλίσες Ντελακρούζ, ο παίκτης από το Εκουαδόρ, ο Ματίας Τζάκ, ο Γερμανός με το 19 και ο Τζον Ονίλ στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής. Επιθετικό δίδυμο ο γνωστός μας Κρέκ Μπρούστερ με τον Φρανσίσκο Λούνα, τον Ισπανό, και όχι τον Τόμ Μακμάνους όπως στη Νέα Φιλαδέλφια. Απόν σε σχέση με το πρώτο μάτς της Αθήνας και ο τραυματίας Γκάρι Σμιθ. Τη θέση του παίρνει ο Φρανκ Σοζέ. Στον πάγκο για την ομάδα του Άλεξ Μακλής, ο αναπληρωματικός goalkeeper ο Τόνι Κέικ, ο Γκραντ Μπρέμνερ, ο Ντέρεκ Τόνσλι, ο Λίντον Άντριους, ο Άλαν Σμαρτ, ο Τόμ Μακμάνους και ο Νταβίτ Ζιτελί. Οι τρεις είναι επιθετικοί, είναι λύσεις του Μακλής. Να ευχηθούμε να τις χρειαστεί. Και τι εννοούμε με αυτό? Να ευχηθούμε ότι η ΑΕΚ δηλαδή θα κρατήσει εδώ, ή ακόμη καλύτερα θα προηγηθεί κιόλας και θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση σε συνδυασμό και με το 2-0 της Αθήνας. Ένα φάουλ με τον Ζαγοράκη, με πάσα στα αριστερά για τον Κασάπη. Εκεί γλίστριξε και έχασε ο Ανδρέας Ζήκος, που παίζει τελικά αφού έβγαλε και την χθεσινή προπόνηση. Ο αγωνιστικός χώρος είναι γλιστερός, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε εδώ. Μαρικά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον Μάρη, το κάνει όμως απέναντι στον Μπρούστερ ο Κωστένογλου. Ένα πλάγιο για την Hibernian με τον Λούνα. Δίνει στον Λάουρσεν ο Δανός, η μπάλα ίσως έχει βγει. Και όντως, όχι, το πλάγι είναι για την Hibernian. Το διαιτητικό κουαρτέτο έρχεται από την Πολωνία. Ο διαιτητής είναι ο Γιάτσεκ Γκράνατ, με βοηθούς τους κυρίους Στεμνιεύσκι και Ροσκόφσκι. Ο Νίκος Κωστένογλου με την έκπληξη, επαναλαμβάνω, της τελευταίας στιγμής. Ο Άλεξ Μακλής, μαθητής του Άλεξ Φέργιουσον στην Αμπερντίν, την καλή Αμπερντίν της δεκαετίας του 80. Ως παίκτης έχει γευθεί ανατροπή 2-0 σε βάρος του σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Αμπερντίν. Απέναντι στην Ούιπες Ντόζα τη σεζόν 83-84, τότε που είπε ότι είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Είναι συμβολικά όλα αυτά, γιατί η τελευταία φορά που η ΑΕΚ αποκλείστηκε έχοντας κερδίσει το πρώτο μάτς στη Φιλαδέλφια 2-0 ήταν τότε από τους Ούγγρους, 4-1 στην Ρεβάντς. Οι Ούγγροι μετά βρήκαν τον δάσκαλό τους από την Αμπερντίν, του Μακλής, του σε Άλεξ Φέργκισον. Κρέκ Μπρούστερ, που άφησε μετά από 5 χρόνια την
Ελλάδα, Φερνάντο Σάντος με τον Ιάσμικο Βέλιτς στον πάγκο της ΑΕΚ. Ανίσχυσε εκεί καθώς η μπάλα χάθηκε στα όρια της περιοχής ο Λούνα. Θέλει να κάνει το σουτ, το κάνει. Η απόκριση είναι ασθενής από τον Γιώτικ που μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Και έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Μπρούστερ στον Γιώτη. Πίσω από την εστία του οποίου βρίσκονται και καμιά 300-400 φίλοι της ΑΕΚ. Εδώ ξανά μπάλα γλιστάει. Ο Γιώτης και στη το φάουλ από τον Μπρούστερ. Φάση αυτή με τη συμπλήρωση 4 λεπτών στην αναμέτρηση του Ναρίμιτα Σούπερσπορτ από το Εδιμβούργο, από το Easter Road. Ο κατάμεστο από 17.200 θεατές, τόσο φοράει. Κασάπης, Ζαγοράκης, η πάσα του ανακόπτεται από τον Σοζέ. Βγήκε ο Γκαμάρα. Η πίεση από τον Λάκη μαζί με τον Ζήκο. Κωνσταντινίδης κλέβει εκεί, αλλά ο Σοζέ μπροστά τον Νικολαίδη. Δίνει για τον Τζακ, ο Γερμανός, πιεζόμενος από τον Ζήκο. Δίνει στον Λούνα, βγαίνει μακριά. Και έχασε ο Ζήκος τον Λάκη, οι κόντρες, ο Λούνα με τον Τζακ, ένας πολύ καλός αμυντικός χάφ ο Γερμανός. Και εδώ ο Μάρεϊ που έχει μετατεθεί σήμερα στο αριστερό άκρο από ό,τι βλέπω, ενώ στη Φιλαδέλφια τον είδαμε στο δεξιό. Ο Φένικ με τον Σοζέ είναι στο κέντρο της άμυνας, από τον Γάλλο η μακρινή παλιά για τον Λούνα. Εκεί πήδηξε με τον Γκαμάρα, έρχεται και ο Μαρικά στον Φένικ. Ο Φένικ έχει χώρο, βγάζει την κάθε πάσα για τον Λούνα. Απέναντι του πάντοτε ο Γκαμάρα. Είδε την κίνηση εκεί του Ονίλο. Λούνα δεν πέρασε την μπάλα. Νικολαίδης έσκαξε για τον Λάκη. Ο άνθρωπος που άλλαξε με την είσοδο του στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου τον ρουτ της αναμέτρησης της Νέας Φιλαδέλφειας. Ανάμεσα σε τρεις λογικό είναι να ανακοπεί τελικώς από τον Μάρεϊ. Ξανά η μπάλα όμως στους παίκτες της ΑΕΚ με τον Μαρικά. Πάει να κάνει τρίπλες. Κόβεται και πάλι από τον Τζακ Λούνα. Παιχνίδι με δυναμικές μονομαχίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και πίσω η μπάλα στον Κόλγκαν. Φένικ για τον Σοζέ. Περισσότεροι ακόμη και οι Σκοτσέζοι νόμιζαν ότι το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς που έπαιξε ο Σοζέ ήταν ο τελικός του 93 απέναντι στη Μίλαν στο Ολύμπια Στάδιο του Μονάχου. Και όμως όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνάδελφο τους ρεπόρτερς της ΑΕΚ, έχει παίξει ένα ευρωπαϊκό μάτσα έκτοτε με τη Μομπελιέ κοντά στη Sporting Λισαβόνα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Εδώ αλλάζει ωραία το παιχνίδι για τον Λάκη που θα κερδίσει το πλάγιο. Άρα το αφέβαλε όσο χρειαζόταν ο Ούλρικ Λάουρσεν. Όχι, πρόλαβε ο Λάκης. Και απέφυγε ωραία τον Λάουρσεν. Μέσα στην περιοχή γυρίζει εκεί όπου παραχωρεί το κόρνερ ο Σοζέ. Η πρώτη καλή και επικίνδυνη επίσκεψη της ΑΕΚ στα σκοτσέζικα καρέ. Στο 7ο λεπτό με την ωραία τρίπλα του Λάκη, ο οποίος τρέχει από ό,τι βλέπω να εκτελέσει και το κόρνερ. Από τη θέση που βρίσκομαι οι δύο γωνίες προς την κάμερα όπως τις βλέπετε είναι δύσκολο να εντοπιστούν διότι είναι τέτοια εδώ η μορφή των δημοσιογραφικών θεωριών. Γι' αυτό και δεν είδα ότι ο Λάκης προηγουμένως έσωσε την μπάλα. Εκτελεί το κόρνερ εδώ ο Νικολαίδης, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, απομακρύνει ο Λάουρσεν, πλάγιο για την ΑΕΚ. Νικολαίδης που αν σκοράρει σήμερα, και το ευχόμαστε όλοι, φτάνει τον Βαζέχα στη δεύτερη θέση των σκόρερς όλων των, και των τριών κυπέλων Ευρώπης. Έχει 21 αυτή τη στιγμή γκολ ο Ντέμις, τα 18 στο κύπελο UEFA. Εδώ παρτενέρ του και απόψε στην επίθεση ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Πάγκο στο ΣΑΕΚ με τον Φερνάντο Σάντος που ξέρει τι θα πει η Ευρώπη. Φτάσε την Πόρτο δύο φορές στην οκτάδα του Champions League. Σοζέ. Η πίεση του Νικολαίδη. Ο Σοζέ παρόλα αυτά αλλάζει για τον Ονίλ. Βγαίνει εκεί ωραία ο Μαρικά. Αλλάζει με τον Λάκη. Μπάλα βγαίνει στο Ζαγοράκη. Άφησε για τον Ζήκο. Ζήκος έχει χώρο. Η επιλογή του είναι ο Νικολαίδη στα αριστερά. Κωνσταντινίδης. Είδε την κίνηση του Κασάπη. Αντιστράφησαν εκεί οι ρόλοι. Αλλά δεν πέρασε η παλιά. Ο Λούνα. Που ουσιαστικά έχει αφήσει μόνο του μπροστά τον Μπρούστερ. Κωστένολου, παρουσία του δίνει και το περιβραχιόνι του αρχηγού. Ευτυχώς στο λάθος του δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Νίλ. Και ο Πολωνός, ο Γιάτσεκ Γκράνα, δίνει το φάουλ. Εκεί νομίζω σωστά στη μεσαία γραμμή. Από τον Ματίας Τζακ, στον Θοδωρή Ζαγοράκη.
Φάουλ υπήρξε και τώρα εδώ. Το σπρώξιμο πάνω στον Νικολάη από πίσω. Αδίκως φωνάζει το κοινό του Easter Road. Εκδηλωτικό, μια ενθουσιώδης ατμόσφαιρα. Γιορτή πραγματική, διότι ευρωπαϊκή ομάδα η Hibernian είχε να φιλοξενήσει 8 ολόκληρα χρόνια από την Anderlecht. Και να μέτρησε το κύπελλο UEFA τη σεζόν 89-90. Κωνσταντινίδης κεφαλιά προς τα πίσω, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεσή του, ο Ulises de la Cruz. Από μακρινή εδώ τώρα με τον Λάουρσεν η Hibis, όπως είναι το παρατσούκλι της Hibernian, όπως είναι και η σωστή της προφορά στα σκοτσέζικα. Ο Νίλ δεν συνεννοήθηκε με τον Μάρι, κανένα πρόβλημα για τον Χιώτη. Ο Τζον Ολίς στα 30 του, βασικός τέλεχος. Γενικά η Hibernian έχει ένα κορμό από την αρχή της σεζόν. Εμείς πάντως να πούμε ότι είναι μόλις η τρίτη φορά που ο Λούνα με τον Μπρούστερ παίζουν από την αρχή ως επιθετικό δίδυμο. Η Ιωνή είναι καλή, διότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές σκοτσέζικου πρωταθλήματος που έπαιξαν οι δυο τους, η Hibernian δεν κέρδισε στην πρεμιέρα με την Kilmarnock, 2-2 εδώ. Και στο 2-1 με το οποίο έχασε στην γενέτρια του Μπρούστερ στον Νταντί. Από την ομώνυμη ομάδα, όχι την United με την οποία ο Μπρούστερ διακρίθηκε. Παρατηρήσεις όχι μόνο αυτό και κάρτα στον Λάκη. Χαζή κάρτα, διότι πέταξε την μπάλα μακριά, χωρίς να υπάρχει λόγος τόσο νωρίς στο μάτς. Όντας μόλις συμπληρώσει 11 λεπτά στο μάτς. Κασάπης. Νικολαίδης, ίσως να υπήρξε φάουλ εκεί, ο Γρανάτα άφησε. Και βγαίνει μπροστά τώρα με τον Τζακ η Hibernian. Παρέμβαση μπροστά από τον Τελακρούς, αποφέρει ένα πλάγιο, ενώ ο Νικολαίδης είναι ακόμη στο έδαφος. Το κοινό αποδοκιμάζει γιατί θεωρεί ότι ο Νικολαίδης κάνει θέατρο. Υπάρχει μια ιστορία γενικά με το θέατρο, τις βουτιές κατά τους Εγγλέζους, κατά τους Βρετανούς, των μεσογειακών ομάδων. Την είδαμε και χθες στο μάτς Παναθηναϊκού Άρσεναλ με τις διαμαρτυρίες. Επιμένει η Hibernian. Υπάρχει μια προκατάληψη αν θέλετε. Ο Μπρούστερ πάει να πιάσει την κεφαλιά, την έπιασε, αλλά ήταν αδύναμη στα χέρια του Χιώτη. Ο οποίος δίνει το βολέ με τα πόδια. Νικολαίδης μπροστά εκεί από τον Φένικ, ο οποίος εν τέλει τον κόβει. Γκαμάρα, Λάκης. Λάκης ο οποίος αποδοκιμάζεται γιατί απλά έδιωξε την μπάλα μακριά νωρίτερα. Τον έκοψε σε πλάγιο ο Λάουρσεν. Όχι, το πλάγιο είναι η Hibernian. Φένικ. Πάνω στον Γκαμάρα. Νευρικότητα και από την πλευρά των κυριαπαιδούχων, αλλά και δυστυχώς και από αυτή τον φιλοξενούμενο τον Ζαγοράκη να κάνει λάθος. Ο Σοζέ, όπως συνηθίζει, βγάζει την παλιά των ετόπισθεν. Εκεί, εύκολη υπόθεση για τον Ροντρίγο. Μπρούστερ όμως από αυτό το πλάγιο. Στην πλάτη του, ο Κοστένογλου. Που παραχωρεί το corner. Νομίζω ότι φτάνει στα αυτιά σας η ενθουσιώδης αυτή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της πράσινης ομάδας του Εδιμβούργου. Υπάρχει η Hearts στην άλλη πλευρά της πόλης. Νέο corner, δεύτερο στη σειρά. Εκεί στο βάθος είναι και οι φίλοι της ΑΕΚ. Προσπαθούν και αυτοί να ακουστούν. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα από ό,τι βλέπω έχουν να ψηφίσει το αρκετό κρύο. Και είναι γυμνή από τη μέση και πάνω, χαρά στο κουράγιο τους. Σέντρα του De La Cruz, η μπάλα περνάει κάτι ανάμεσα σε σέντρα και σούτα από τον διεθνή άσο με το Εκουαδόρ. Δεν έκανε ο Τζακ τη σέντρα, ο De La Cruz εδώ κοιτάξτε και πάλι. Πολύ δυνατά. Ο Τζακ πήγε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. De La Cruz πολύ επικίνδυνος παίκτης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 20 γκολ τα φετινά της Hibernian έχει φτιάξει τα 9. Ο Νίλ άφησε πίσω στον Λάουρσεν και εκείνος πίσω από τη σέντρα στον Φένικ. Ξανά ο Τζον ο Νίλ. Και εδώ είναι ο Όρμαν, ο Βόσνιος. Μπροστά από τον Λούνα ο Γκαμάρα και πάλι τον έχει κερδίσει στις προσωπικές τους μονομαχίες. Παραγουανός ξανά. Ο Νίλ, Μπρούστερ, ψάχνει στήριγμα και το βρίσκει στον Λάουρσεν, η σέντρα κόρνερ από τον Κασάπη καθώς ερχόταν απειλητικά από πίσω
Ο Όρμαν είναι το τέταρτο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Δελακρούς κοντά στην μπάλα, αλλά αφήνει τον Ονίλ να εκτελέσει. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά, ευτυχώς περνάει out από τον προωθημένο Ούρλι Κλάουρσεν. Βανός ξεκίνησε τη σεζόν παίζοντας ως ένας από την αμυντική τριπλέτα. Αλλά παρότι όπως αποδείχθηκε στη Φιλαδέλφια δεν είναι κλασικός back-half, ακραίος back-half, είναι αργός. Προτιμά ο ίδιος να παίζει εκεί και φαίνεται ότι έχει πείσει και τον Μακλίς. Συνέχεια το παιχνίδι από τον Χιώτη. Λούνα, στέκεται όρθιος. Παίκτης γρήγορος, χαμηλά το κέντρο βάρους. Λάθος εδώ, δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Ζαγοράκης όμως. Ο Νίλ για τον Μπρούστερ. Στην πλάτη του βγήκε ο Γκαμάρα, πάντως ο Μπρούστερ είδε τον Ντελακρούς. Απέφυγε τον Κασάπη μέσα στην περιοχή. Το σούτ αποκρούει ο Γιώτης με τα πόδια. Δεν δίνει τέλος στη φάση αφού η Μπέρνιαν επιμένει. Τέλος δίνει τώρα ο Κασάπης. Και έχουμε πλάγιο ή φάουλ. Συστάσεις του Γκρανάτ στον Κασάπη, έκανε το tackling καθώς γλιστράει ο αγωνιστικός χώρος, δεν πρόλαβε να σταματήσει εδώ η προηγούμενη φάση με τον Χιώτη να μετατρέπεται και σε αμυντικό και να διώχνει την μπάλα. Όντως δόθηκε το φάουλ αυτό το καθυστερημένο tackling του Κασάπη, καθώς η Χιμπέρνιαν έχασε και την δεύτερη καλή της ευκαιρία στο μάτς. 15ο λεπτό, Χιμπέρνιαν ΑΕΚ 0-0. Μάκρυνση από τον Ζαγοράκη, νέα ευκαιρία για τους γηπεδούχους που επιμένουν με τον Ντελακρούς. Κασάπης, κόρνερ νούμερο 5 για την Χιμπέρνιαν. Η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε να βάλει ένα φρένο σε αυτή την πίεση των Σκοτσέζων. Στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο επέλεξαν τη δεξιά πλευρά, κυρίως με τον Ντελακρούς, για να μπουν στην περιοχή του Χιώτη. Πολυκοσμία στα καρέ του. Έδιωξε ο Γκαμάρα. Ο Όρμαν για τον Ονίλ που έμεινε από εκεί, από το κόρνερ. Έσκαψε ωραία για τον Ντελακρούς, αλλά μπάλα κυλάει. Πλάγιο out. Ένας παίκτης που τον γνωρίσαμε από τα μάτς της Λατινικής Αμερικής, είτε τα προκριματικά του Μουντιάλ είτε το Κόπα Αμέρικα, ο Ουλίσσας Ντελακρούς. Ρεκόρ μεταγραφής στην ιστορία της Hibernian, κόστησε 700.000 λίρες για να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι το καλοκαίρι. Ρεκόρ δαπάνης στην ιστορία της Hibs. Λάθος από τον Ροδρίγκο, ευτυχώς ο Μπρούστερ δεν το εκμεταλλεύτηκε, καθώς το σουτ του κόνταρε. Παρόλα αυτά με τον Μάρεϊ η Hibernian, η κεφαλιά του Κασάπη φέρνει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Κωνσταντινίδης. Στην πλάτη του Όρμαν, λάθος, Ντελακρούς. Κι άλλο κόρνερ, σωρία κόρνερ στο έκτο για την Hibernian. Καθώς η ομάδα του Μακλής επιμένει με αυτόν εδώ τον κύριο, με τον Ουλίσσας Ντελακρούς, που είναι ένα από τα μεγάλα της όπλα, να αναπτύσσεται από εκείνη την πλευρά. Λάουσεν προωθείται όπως συνηθίζει, το ίδιο έχει κάνει και ο Φένικ. Μπρούστερ και Λούνα με στην περιοχή, ο Λάουσεν την κεφαλιά προς τα πίσω. Διορθώνω, Σοζέ τώρα. Κεφαλιά του Λάουρσεν, όχι ότι θα μπλοκάρει. Δημιουργεί κινδύνους πάντως ο Λάουρσεν. Ψηλός, δυνατός. Εδώ η μπάλα πήρε ύψος. Μπρούστερ. Έξυπνα ο Γκαμάρα, άφησε τον Λούνα να πάρει την κεφαλιά. Κωστένολο. Ζαγοράκης, Λάκης. Παρά δεν κατεβαίνει στο χορτάρι, όπως θα βόλευε περισσότερο την ΑΕΚ παρά την Hibernian. Σοζέ μπροστά τον Νικολάηδη. Μάρεϊ. Ξανά ο Σοζέ. Πιέζει πάντως ο Ντέμις. Γυρίζει ο Γάλλος πίσω στον θεατή σε αυτά τα πρώτα 18 λεπτά. Νικ Κόλγκαν. Ο Μπρούστερ πήρε την κεφαλιά μπροστά τον Ροδρίγο. Λούνα για τον Μάρεϊ. Ο Νίλ. Ξανά στον Μάρεϊ πίσω στον Λάουσεν. Καλό είναι ένα. Πιεστούν λίγο και οι Σκοτσέζοι. Ο Λάκης ανάγκασε τον Δανό να γυρίσει στον Κόλγκαν. Αυτό που ακούτε είναι ο δίπρος τον Σοζέ από τους φίλους Hibernian, ιδιαίτερος δημοφιλής ο Γάλλος.
There's only one Σοζέ τραγουδούν, υπάρχει μόνο ένα Σοζέ. Για τα στάνταρ της Χιμπέρνιαν, όντως έτσι είναι. Ακόμη και στα 36 του, βασικότατη μονάδα. Κασάπης δεν μπορεί να περάσει. Ντελακρούς, η προσποίηση στον Ζίκο. Είναι ταχύτατος ο Ντελακρούς, πρέπει να τον κλείσει κάποιος. Ο Ροδρίγο έρχεται εκεί. Περνάει ο Ντελακρούς μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ευτυχώς ο Ζαγοράκης. Κόβει με σωτήριο τάκλινγκ. Αλλά ο πανικόβλητος Ροδρίγο παραχωρεί το 7ο κόρνερ της Χιμπέρνιαν. Πηγή κινδύνων ο Ντελακρούς. Σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Δείτε και πάλι εδώ την προηγούμενη προσπάθειά του. Βγαίνει ο Ροδρίγο, του κόβει την τρίπλα δεξιά. Έρχεται στη σέντρα του που είχε στόχο τον Λούνα να κόψει ο Ζαγοράκης και στη συνέχεια ο Ροδρίγο όχι να παραχωρήσει αλλά να σπαταλήσει ένα ακόμη κόρνερ. Διαφορετικά εκτελεσμένο με τον Σοζέ να βγάνει ένα σουτ. Προστέλψει τον φίλο της ΑΕΚ, πάει εκεί ακριβώς όπου κάθονται. Ο αρχηγός που χειροκροτεί πάντως την προσπάθεια του παίκτη του, πως τον βρήκε από αυτό το κόρνερ. Άλεξ Μακλής, ο άνθρωπος που επανέφερε την Χιμπέρνιαν στις υψηλές θέσεις, είχε υποβεβαστεί, ήταν διαλυμένη ουσιαστικά ομάδα. Την επανέφερε πρωταθλήτρια από την First Division το 99 και την έβγαλε στην Ευρώπη πέρσι. Και όπως είπαμε στην αρχή της περιγραφής, σκόνταψε πάνω στην αχτύπητη Celtic του Treble και έχασε 3-0 στον τελικό του κυπέλου. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή με τον Ζίκο για την Ένωση, που δεν έχει κυκλοφορία της μπάλας, δεν έχει καταφέρει να ερεμήσει το παιχνίδι. Ευτυχώς έχει περάσει αβρόχης ποσή αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Αλλά δεν έχει απειλήσει όλος διόλου την εστία του Νίκ Κόλγκαν. Μπρούστερ κατέβασε. Πρόλαβε ο Νίλ, εκεί ελέγχει πάντως ο Κωστένολου. Πιεζόμενος από τον Λούνα και το φάουλ. Για παράδειγμα αυτή εδώ η φάση, σε εμάς φαίνεται μόνο στο μόνιτορ. Διαφορετικά πρέπει να οριζοντιωθούμε για να την δούμε ζωντανή, χωρίς την προσφυγή στο μόνιτορ. Αυτό σας έλεγα για τις θέσεις των τριεσχολιαστών. Ο Λάουρσεν πιο ψηλά. Και ο Νίλ σε ένα πλάγιο ανάσα για την ΑΕΚ. Μαρικά. Ο Νίλ σηκώνει την μπάλα για να τρέξει, να κυνηγήσει, να ταλαιπωρήσει ο Μπρούστερ Κωστένογλου και Ροδρίγο. Σπρώχνει. Σπρώχνει ο Μπρούστερ, σωστά. Δεν έχει δίκιο να κάνει υποδείξεις στον Πολωνό. Ο επιπενταετίας του Ιωνικού. Λάκης με τον Λάρσον θα πάρει μία ακόμη και αυτή. Ο Ζήκος. Από τον Καμάρα η μπαλιά για τον Λάκη. Από το δικό του γόνατο ή όχι. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, δεν αρέσει και στο κοινό. Μαρικά. Τσίμπησε μένα αλλά έχασε από τον Ονίλ. Που άλλαξε με τον Μάρεϊ. Ανάμεσα σε τρεις ο Μάρεϊ, μένει όρθιος και περνάει. Και αριστερά στον Ονίλ. Η σέντα του για τον Λούν, αλλά ο Ζαγοράκης έδωσε τον Καμάρα. Το τάκλινγκ του Τζακ. Εκεί είναι χώρος στον οποίο απαγορεύεται το λάθος, έξω από την περιοχή του Χιώτη. Ο Λάρσεν έχει βαρεθεί να παίρνει κεφαλιές από τους κοντύτερους του επιθετικούς της ΑΕΚ. Και ο Νικολαίδης και ο Κωνσταντινίδης και ο Λάκης, τέτοιοι είναι. Κασάπης, Κωνσταντινίδης, εδώ. Δεν νομίζω να είμαι υπερβολικός λέγοντας ότι δεν έχουν αλλάξει σε καμία φάση πάνω από τρεις πάσεις οι παίκτες της ΑΕΚ. Υπάρχει ουσιαστικά ανάπτυξη της ομάδας. Ντελακρούς στην πλάτη του Κασάπης. Λάουρσεν ανεβαίνει και αυτός. Ντελακρούς θέλει να παίξει το 1-2 με τον Όρμαν. Ο Βόσνιος με τον Κασάπη και κόρνερ, κι άλλο κόρνερ. 8 για την Χιμπέρνιαν. Στα μισά του πρώτου μέρους. 23ο λεπτό. Και πάλι ο Ντελακρούς. Αυτή τη φορά κάποιος πρέπει να τον κόψει. Αυτός ήταν ο Μαρικά που άλλαξε πλευρά. Σέντρα όμως θα κάνει του Χιώτη, θα μπλοκάρει.
χρειάζεται τέτοιες επεμβάσεις ο Γιώτης, όπως και οι δύο αποκρούσεις που έκανε σε ευκαιρίες μοναδικές του αγώνα μέχρι στιγμής, για να πάρει πόντους αυτοπεποίθησης πάνω του. Οι Σκοτσέζοι περίμεναν να δουν τον Σωτήρη Ριμπερόπουλο στην ενδεκάδα, γι' αυτό τον ρωτούσαν και όχι τον Γιώτη, τον ξέρουν από τα μάτια της Εθνικής Ελπίδων. Ριμπερόπουλος είναι στον πάγκο, όμως Λάκης, Σοζέ, αργά-αργά. Όρμαν, Βρίστον Ντελακρούς, ο Ζήκος τον επιτηρεί, αλλάζει με τον Τζακ, ξανά Ντελακρούς, τον Γερμανό που περνάει και φάουλ του Κωνσταντινόπουλου. Σε αυτή την γρήγορη κίνηση με το δεξί πόδι τσίπησε την μπάλα ο Τζακ, που δεν έχει δώσει τέτοια στοιχεία ιδιαίτερης τεχνικής κατάρτισης, είναι πολύ δυνατός, στον ανασταλτικό τομέα παίρνει άριστα. Και όμως του πιάσε εδώ η τρίπλα, την έσκασε όπως λέμε το εισαγωγικό στον Κωνσταντινόπουλο που το έκανε το φάουλ. Φάουλ σε καλή θέση για μια επικίνδυνη σέντρα που φέρνει και τον Φένικ και τον Λάουρσεν πάλι μέσα στην περιοχή του Γιώτη, ο οποίος εδώ με την δεξιά γροθιά απομακρύνει. Λάουρσεν, νέο γέμισμα. Η έξοδος του Γιώτη, γροθιά του, μετατρέπεται σε πάσα μάλιστα για τον Κωνσταντινίδη. Πρωτιές ανεπίθεσης εδώ ίσως. Διαγράφονται το τάκλινγκ του Τζακ. Ντελακρούς. Κωνσταντινίδης λειτουργεί ως αμυντικός και κόβει σε πλάγιο. Βιάζονται οι παίκτες εκεί πέρα όπως βλέπετε. Θέλουν ένα γκολ πριν το ημίχρονο. Ντελακρούς όμως εδώ δεν μπορεί να ελπίσει τίποτα καλό με τις έντρες. Ο Μάρε κυνηγάει. Ο Μαρικά στέλνει την μπάλα πάνω του και παίρνει το πλάγιο out. Ο Μάρε ήταν αυτός που είχε αντικαταστήσει τον Σοζέ στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας. Λάκης γλιστράει. Έβρεχε έστω και με ψηλόβροχο αυτό το εκνευριστικό, το βρετανικό ψηλόβροχο όλο το πρωί και στο Εδιμβούργο, και το ίδιο συνέβαινε και στο Λονδίνο. Λούνα. Μπάλα πέρασε εκεί όπου ο Νίλ θέλει να φέρει πάρα στο αριστερό, το καλό του. Έβαλε το τάκλινγκ ο Κωνσταντινόπουλο. Ο Τζακ στον Όρμαν. Ντελάκρους, αυτή τη φορά βγαίνει ο Κασάπης πρώτα στην μπάλα. Μπαλιό για τον Νικολαίδη, ανάμεσα στο κεντρικό δίδυμο, ο Νικολαίδης μέσα στην περιοχή. Σοζέ έρχεται και τον κόβει, ο Ντέμις ανάμεσα σε δύο, τον Φένικ και τον Σοζέ, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, έπεσε σε συμπληγάδες και έχασε. Τουλάχιστον η ΑΕΚ οσφρίστηκε μια ευκαιρία εδώ, μια αντεπίθεση. Ντελακρούς και πάλι, φωτιά, σπίθες πραγματικές πετάει ο Ντελακρούς, η σέντρα του περνάει τον Καμάρα, ο Λούνα ευτυχώς δεν κάνει το κοντρόλ, Μπρούστερ το shoot-out. Στο 27 με το δικό μου ρολόι. Με το αριστερό shoot του Κρέκ Μπρούστερ σε μια ακόμη προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ουλίσσες Ντελακρούς, η μπάλα πέρασε από τον Καμάρα. Και ευτυχώς, και το τονίζω αυτό, ο Μπρούστερ μένει σε εκείνο τον γκολ του κατά τη ΑΕΚ τον Απρίλιο του 99, να φάουλς καθυστερεί στο αγώνα της Νίκιας. Ο ίδιος το έχει περιγράψει ως το καλύτερο του γκολ στην πενταετή καριέρα του στην Ελλάδα. Ας μείνει εκεί, ας μείνει με αυτή την ανάπνιση για απόψε. Όσο και αν τον συμπαθήσαμε όλοι μας. Αλλά σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, όπως ήταν και στη Νέα Φιλαδέλφια πριν από μια εβδομάδα. Κεφαλιά του Ζαγοράκη. Αλλά δεν λέει να κατέβει στο χορτάρι. Αυτό θα γίνει με ένα πλάγιο από τον Κάρλος Γκαμάρα. Φένικ. Χωρίς να πιέζεται. Η αλλαγή παιχνίδι ότι είναι κακή. Ο Κωνσταντινίδης με κεφαλιά πάσα βρίσκει τον Νικολάηδη. Κάνει την κίνηση ο Λάκης, αργεί. Ο Νικολάηδης παίρνει το φάουλ. Γι' αυτό κάτι λέει ο Λάκης στον Νικολαίδη για την κίνηση που έκανε, αν τον έβλεπε εκεί ο Ντέμις
Θα υπήρχαν προοπτικές για την ΑΕΚ, αλλά πήρε το φάουλ από τον Τζακ. Γκαμάρα. Ζαγοράκης. Παίζεται, λέει ο Γκρανάτ. Λούνα. Αναγκάζει να τραβηχτεί πλάγια. Κωστένολου. Κλείνει και ο Λούνα έχει βγει παλαπλάγιο. Το πλάγιο, λέει ο Πολωνός, υπέρ της Hibernian. Μάρεϊ. Λάουρσεν. Κάνει την τρίπλα στον Λάκη. Ο Νίλ, το σούτ με το δεξί είναι ακίνδυνο. Τώρα αριστεροπόδαρο μέσω. Τζον Ονίλ. Όρθιος ο Μακλής ζήτησε από τον κόσμο να ανεβάσει τη Hibernian και όχι να τρομάξει την ΑΕΚ, και όχι γιατί δεν μπορεί να το, θα μπορούσε να το ζητήσει αυτό, αλλά γιατί και να το ζητούσα, είπε, η ΑΕΚ έχει παίξει σε δύσκολες έδρες, οπότε δεν πρόκειται να τρομάξει από το δικό μας κοινό. Καλύτερα να λειτουργήσει θετικά υπέρ μας, είχε ζητήσει ο Μακλής. Δελακρούς, η σέντρα του περνάει από τον Γιώτη, όχι, παραδείγμα που απομακρύνεται, Μάρεϊ, το σούτ πρώτης γραμμής, ο Ζαγοράκης, στα όρια της μικρής περιοχής. Κίνδυνος για την εστία της ΑΕΚ στο 30, Νικολαίδης. Γλιστράει ο Κασάπης, Κωνσταντινίδης όμως ευνοείται. Το πλάι από τον Όρμαν. Η τέταρτη δύσκολη στιγμή που περνά η ελληνική εστία σε αυτό το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Γκαμάρα. Ζαγοράκης. Κάνει το σούτ, είναι κακό. Ζαγοράκης που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα και τους περισσότερους δημοσιογράφους κατά την άφιξη της ΑΕΚ, όπως ήταν λογικό μετά τη θητεία του στην Λέστερ. Ο Θείο, όπως τον αποκαλούσαν τα χρόνια του στο Φίλμπερ Θρίτ, οι Άγγλοι, οι Βρετανοί τέλος πάντων. Αυτός τώρα βλέπει για τους Σκοτσέζους. Φένικ. Σοζέ. Ξανά στον Φένικ. Του δίνουν χώρο το εκτεθισάεκ. Παλιά για τον Λούνα. Πήρε την κεφαλιά. Κωστένογλου. Δεν διώχνει. Μπρούστερ. Μπαίνει και ο Κασάπης ευτυχώς και απομακρύνει. Κωνσταντινίδη θέλει να σώσει το πλάγιο out. Δεν τα καταφέρνει. Σέντρα, κόρνερ, νούμερο 9, αν δεν έχω χάσει το λογαριασμό. Από την προβολή του Κασάπη. Αυτός εδώ είναι ο Άλεν Όρμαν. Ο Βόσιν είναι το αυστριακό διαβατήριο. Δεν διάνεται ξένου στο ρόστερ της Hibernian. Λούνα πάει για την κεφαλιά. Ντελακρούς το σούτ, κόντρες. Περνάει μπάλα ευτυχώς, χωρίς να κινδυνεύσει η αιστεία του Γιώτη, που με τάκλινγκ σώζει το κόρνερ και τουλάχιστον παραχωρεί πλάγιο. Ο Μαρικά μπροστά από τον Μπρούστερ δίνει μια ακόμη ευκαιρία στον Λάουρσεν, ίσως να εκτελέσει πιο δυνατά το πλάγιο τώρα. Να φέρει την μπάλα δηλαδή στην περιοχή του Γιώτη, και το κάνει. Σοζέ. Τζακ, θα δοκιμάσει το πόδι του. Δεν τον αφήνει ο Ζήκος. Το ίδιο και ο Ζαγοράκης. Δίνει στον Φρανκ Σοζέ. Εκείνος τον Ούλρικ Λάουρσεν. Η σέντρα του είναι δυνατή out. Ευτυχώς ανάσες για τους κιτρινόμαυρους. Δεν ξέρω αν ο Σάντος ήταν στο μυαλό του Γιάννη Κυράς. Θα βλέπουμε ότι ακριβώς θες και στη λεωφόρο. Την ΑΕΚ να εγκαταλείπει το σχήμα με τους τέσσερις πίσω. Είναι επιστρατεύει τρεις, Γκαμάρα, Κωστένογλου και Ροντρίγο. Με Μαρικά δεξιά, Κασάπη αριστερά. Να κρατήσει ενισχυμένα τα μετόπισθεν. Κακό το βολέ του Χιώτη, αλλά ο Κωστένογλου απομακρύνει την μπάλα όσο πρέπει. Λάουρσεν. Γκαμάρα. Λάκης, ωραία με το στήθος τον Ζαγοράκη. Λάκης.
Ζαγοράκη θέλει να παίξουν το 1-2. Ζητάει φάουλ ο Λάκης. Νομίζω το όμως ότι πήγε κάτι τέτοιο. Ζαγοράκη τεμαρτύρεται και αυτός. Ο Νίλ. Σοζέ πάει να κάνει εκεί το κόλπο στον Νικολαίδη. Συνεχίζει να πιέζει και καλά κάνει. Αυτό δεν έχουμε δει σε μεγάλο βαθμό. Από τους τρεις αυτούς που είναι θετικούς ΣΑΕΚ, αν λογίσουμε τον Λάκη ως τέτοιο, μαζί με τον Νικολαίδη και τον Κωνσταντινίδη. Φένικ μπροστά από τον Ντέμι, που επιμένει πάντως. Τελικά κάνει το φάουλ. Και αναρωτιέται πού έγινε αυτό. Μπαλιά του Σοζέ περνάει από τον Μπρούστερ. Ο Μαρικά κερδίζει το πλάγιο. Τον Μαρί. Μαρικά σέβει τον Σόουζα. Εσύ είναι το πλοίο στο όνομα του Βραζιλιάνου. Πήγε να βιαστεί ο Τζακ που εκεί σπρώχνει τον Ζαγοράκη για να φύγει από τη μέση. Δεν χρειάζονται αυτά. Μπρούστερ με τον Ροδρίγο. Σοζέ με τον Ονίλ. Με μια σέντρα προφανώς. Μπορεί να υποθέσω κάτι διαφορετικό. Ίσως και ναι. Και κάνει το σούτο Σοζέ, αλλά όχι ότι θα μπλοκάρει. Το 35. 10 λεπτά ακόμη. Και μπαίνει ένα εκ 0-0. Στη ρεβάνση του 2-0 υπέρ των κυτρινόμαυρων της Νέας Φιλαδέλφειας. Πριν από 7 βράδια. 8 φορές στην ιστορία της Ευρωπαϊκά Κύπελλα η ΑΕΚ κέρδισε με 2-0 το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, τις 6 προκρίθηκε. Μία εξ αυτών βέβαια, την μοναδική άλλη φορά που επισκέφθηκε τη Σκωτία στο Αλισμόνητο για τους φίλους της Ένωσης. Ζευγάρι παιχνιδιών με την Rangers, 2-0 στη Φιλαδέλφεια με τον γκολ του Σαραβάκου και 1-0 τον γκολ του Σαβεύσκη και την πρόκληση στους ομίλους της Champions League. Ζαγοράκης αυτό το φάουλ. Το μάκρινο Σοζέ, Ζήκος, μπάλα μέσα στην περιοχή, το shoot out. Το πρώτο shoot από τον Βασίλη Λάκη, ανοιγόταν με το δεξί. Μπάλα ίσως να μην πήγαινε τόσο ψηλά όσο πήγε τώρα με το αριστερό που δεν είναι το καλό του Λάκη. Μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς το πρώτο shoot άξιο αναφοράς, άξιο λόγου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συγκαταλέξουμε αυτή την κατηγορία. Ένα του Ζαγοράκη νωρίτερα, συρτό και αδύναμο. Από πλευρά ΣΑΕΚ στο πρώτο μέρος. Κωνσταντινίδης πριν την κεφαλιά, Νικολαίδης. Φάουλ εκεί. Σαλμοφανές μπροστά στα μάτια του Γιάτσεκ Γκράνατ. Ζήκος για τον Ροντρίγο. Δεν συνονοήθηκε με τον Κωνσταντινίδη. Κασάπης κάνει την κίνηση ο Λάκης, η κεφαλιά 0-1. Έχει ακυρωθεί όμως τον γκολ, offside. Έχει ακυρωθεί. Θα πρέπει να δούμε το replay της φάσης από την κάμερα του offside για να διαπιστώσουμε αν ο βοηθός ο Ροσκόφσκι, όχι εδώ δεν μας βοηθάει. Ούτε αυτή εδώ η κάμερα. Λούνα πήρε την κεφαλιά. Μάρεϊ. Πολλές κόντρες. Κασάπης όπως. Νικολαίδης τσιμπάει. Να οι πρόκτικες τώρα για την ΑΕΚ. Περιμένει ο Λάκης. Η πάσα του δεν μπορεί να βγει στην πλάτη του Λάρσεν. Ο Λάκης ο Δανός έκοψε ο Σοζέ στον Ονίλ. Να η πίεση. Υπάρχει παίκτη στο έδαφος. Ο Κενέβρα εκεί με τον Λάκη και τον Φένικ. Ο Λάκης είναι πεσμένος. Όχι. Ο Μαρικά, συγγνώμη. Ο Μαρικά είναι στο έδαφος, ζητάει το φορείο. Ο κόσμος αποδοκιμάζει γιατί διάβασε και ότι διάβασε σήμερα ακόμη και εδώ στη Σκωτία για τις δηλώσεις του Ανρί, για τις διαμαρτυρίες και του Βενγκέρ. Αν και ο Βενγκέρ ουσιαστικά δεν συμμερίστηκε απολύτως, τουλάχιστον δημοσίως, τα όσα έψαλε ο Ανρί για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ότι βουτούσαν για να παίρνουν φάουλ. Υπάρχει γενικά μια απέχθεια προς το λεγόμενο diving, τις βουτιές δηλαδή των παικτών και των ξένων
εδώ στην Αγγλία τα χρόνια που είχε έρθει ο Γιούργεν Κλίνσμαν στην Τότεναμ. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν στην αναμέτρηση Λίβερπουλ Μποαβίστα. Είχαμε και το μάτς χθες, Παναθηναϊκός Άρσεναλ. Και μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα ακούτε ό,τι ακούτε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν φτάσουν στα αυτιά σας και οι φωνές USA, USA από τους Σκοτσέζους. Με τον τρόπο τους απαντούν σε όσα εσχρά ακούστηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια πριν από μια εβδομάδα. Με συνθήματα υπέρ του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Για όνομα του Θεού. Λούνα μπροστά από τον Ροδρίγο. Δεν μπορούσε ο Ζήκος, ο Τζακ. Στον Ντελάκρους που ευτυχώς έχει ώρα να φανεί. Λούνα θέλει να του πατήσει. Επιμένει έχει μπαίνει ανώμος γιατί το τάκλινγκ του Κωνσταίνου έφερε την μπάλα στον Τζακ. Από εκεί ευνοείται πιο από τα δύο ντεκάρια ο Νίλ γιατί έτρεξε και ο Νικολαίδης. Λάουρσεν. Μία ακόμη σέντρα. Λούνα νομίζω στηρίχθηκε βέβαια. Στηρίχθηκε πάνω στον Κασάπη για να πάρει την κεφαλιά. Ο Λούνα που έστειλε το μήνυμα στον Μακλίς με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 5-1 της προπερασμένης αγωνιστικής επί της Dunfermline. Γιατί ο Μακλίς έχει πάψει να τον λογίζει ως βασικό μετά τα δύο πρώτα μάτς σεζόν. Προτιμά τον Μακμάνους. Όχι όμως σήμερα, όχι όμως απόψε. Εδώ με την μπάλα στα πόδια. Κρατάει, κάνει με φάουλ. Από τον Νικολαίδη. Μπρούστερ. Γύρισμα από τον Τζακ, κεφαλιά του Λούνα. Εδώ είναι νομίζω η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ιμπέρια στο πρώτο μέρος. Στο 40 λεπτό. Ο Λούνα πήδηξε ψηλότερα σε αυτό το γύρισμα του Τζακ. Κοιτάξτε εδώ. Ανάμεσα σε τρεις και ευτυχώς έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Διονύση Γιώτη που δίνει συνέχεια στο μάτς. Κασάπης, περίμενε να δει ο Γκάνατάν η μπάλα θα φτάσει στον Κωνσταντινίδη για να αφήσει το πλεονέκτημα, αλλά ο Κασάπης έχει χτυπήσει και σφαδάζει στο έδαφος. Ο κόσμος στο βιολί του αποδοκιμάζει, ο Όρμαν λέει τα δικά του πάνω τον Κασάπη. Βέβαια, κοιτάξτε πώς έπεσε, πώς δεν το θέλει βέβαια, πάνω στη διεκδίκηση 50-50 παλιάς ο Βόσνιος. Έχει σηκωθεί και ο Βέλιτς εκεί από τον πάγκο της ΑΕΚ και ο Σάντος σε έξαλλη κατάσταση. Με γνώριμο σύντροφο το τσιγάρο, τον πάγκο. Κασάπης για την ώρα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκεί ακριβώς από πίσω από όπου εκτελείται αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Το δικό μου ρολόι, 3 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου 40 λεπτού χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Ο Κασάπης σηκώθηκε και θα μπει άμεσα στο μάτς. Ο Λάκης Φανταζής ζητάει να επιτραπεί στον Κασάπη η επιστροφή στο μάτς. Και εδώ από, ευτυχώς από την πτέρυγα που είχε μείνει ανυπεράσπιστη με τον Κασάπη εκτός αγώνα. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν τους Σκοτσέζοι. Ο Αστός Μπακτσάκη επιστρέφει τώρα στο μάτς. Και κάρτα στον Ροδρίγο με καθυστέρηση προφανώς. Η δεύτερη μετά από εκείνη που είχε δει ο Λάκης. Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τρίτο, τέταρτο λεπτό. Κωνσταντινίδης με τον Κασάπη. Περνάει Νικολαίδης από την πίεση του Όρμαν και ο Κασάπης ωραία. Δεν βγάζει όμως την μπάλα, καθυστερεί. Σταματάει πάνω στο τείχος που ακούγεται Φένικ. Μάρεϊ.
Λάρσεν. Παλιά για τον Λούνα ή τον Μπρούστερ. Ο Λούνα ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά. Τζακ. Για τον Ντελακρούς έκανε την προσποίηση προς τον Κασάπη, αλλά έτσι όπως γλιστράει το τερέν, η μπάλα έφυγε, κύλησε, πλάγιο out. Επιτέλους αναλέει στον Γκράνατο Ζήκος. Ήταν εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του, αλλά από στιγμή που προπονήθηκε και χθες, είναι και γερή κράση. Όπως προέβλεπε και ο καλός φίλος ο Θοδωρής Αγοράκης, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει το απόψινό μάτς. Άλεξ Μακλής, το όνομα το οποίο έπαιξε και την Εθνική Σκωτίας μετά από το ψαλίδισμα των ελπίδων πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ, αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει να διαδεχθεί τον Κρέκ Μπράουν και προτιμά να συνεχίσει την πολύ καλή του δουλειά στην Hibernian. Ο Στενόλου. Εύκολη υπόθεση για τον Φένικ να γυρίσει στον Νίκ Κόλγκαν. Απλώς θεατής αναμέτρησης. Κακά τα ψέματα ο Κόλγκαν. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λούνα. Γυρίζει ο Κωνσταντίνης, αλλά εκεί τι κάνει τα κουνάκι. Τελικά διώχνει ο Κασάπης. Νικολαίδης τσιμπάει μεν την κεφαλιά, αλλά εκεί που πάει μπάλα ελέγχει ο Φένικ. Χωρίς να πιέζεται. Όρμαν. Ίσως έγινε φάουλ. Το άφησε ο Πολωνός, γιατί ο Ντελακρούς συνέχισε. Τον έκοψε ο Κασάπης. Νικολαίδης θέλει να γυρίσει, αλλά ο Σοζέ έμπειρος κερδίζει μάλιστα και το πλάγιο. Ντελακρούς για τον Μπρούστερ, όχι ότι κανένα πρόβλημα εκεί. Όρμαν. Τσίπησε ο Νίλ, δεν μπόρεσε ο Λάκης να παρεμβληθεί. Κασάπης. Με τον Ζαγοράκη, ο Μπρούστερ γύρισε πολύ πίσω και έκοψε. Ένα ακόμη φάουλ στη μεσαία γραμμή για την Hibernian. Το δικό μου ρολέο έχουμε συμπληρώσει 45 λεπτά. Ντελακρούς. Ο Νίλ. Μάρι αναγκάζεται να γυρίσει για να πάρει την μπάλα. Λάουρσεν. Φένικ. Ο Ζαγοράκης τον εμποδίζει να βγάλει μια παλιά. Τελικά τη βγάζει για τον Λούνα. Θέλει να φύγει. Τίποτε λέει. Ο Γκράνατο Λούνα πήγε πονηρά εκεί να πάρει το πέναλτι για να μην πούμε να το εκβιάσει από τον Ροντρίγο. Για να δούμε. Μπαλιά του Φένικ. Αν έχει κάνει κάποιος φάουλ, αυτός είναι ο Λούνα που έχει βάλει το χέρι του γύρω από τη μέση του Ροντρίγο. Παλιά για τον Ντέμι μέσα στην περιοχή. Ο Λάουρσεν. Κασάπης. Ζήκος. Τσίμπησε. Έβαλε έξυπνα το κορμί του μπροστά από τον Νικολαίδη ο Φένικ. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Γκράνατ. 0-0. Hibernian ΑΕΚ. Στόχος επιτυγχάνεται, αλλά με πολλά καρδιοχτύπια στο πρώτο μέρος. Με την Hibernian να έχει χάσει 4 τουλάχιστον καλές ευκαιρίες. Την ΑΕΚ να μην έχει απειλήσει καθόλου. Να της έχει ακυρωθεί μάλλον σωστά ένα γκολ του Βασίλη Λάκη για offside. Δεν είδαμε ποτέ την κάμερα του offside. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια από τον Σκοτσέζο τηλεσκηνοθέτη. 0-0 λοιπόν στο κατάμεστο East Road. Θα επιστρέψουμε για τα επόμενα 45 λεπτά. Μικρόφωνο πίσω στην Παιανία και σε περίπου 12-13 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστροφή φίλες και φίλοι στο Εδιμβούργο. Hibernian ΑΕΚ 0-0 μετά από 45 λεπτά. Ορισμένα εκ των οποίων αρκετά αγωνιώδη για την εστία Διονύση Χιώτη. Με την ΑΕΚ πάντως να πετυχαίνει τον στόχο της, αν και όχι με ιδεατό τρόπο. Αφού σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις η Hibernian θα μπορούσε να είχε σκοράρει, ευτυχώς δεν το έκανε. Πενθυμίζουμε για όσους ενδεχομένως τώρα ήρθαν στην παρέα μας, τώρα άνοιξαν το δέκτυο τους, ότι δεν παίζει στην δεκάδα του Σάντος ο Βασίλης Σάρτας. Η ΑΕΚ που έχει γυρίσει για πρώτη φορά φέτος ένα σχήμα με 3 αμυντικούς, τριπλέτα άμυνας, με Γκαμάρα, Κωστένολου και Ροντρίγο, με Μαρικά στο ένα άκρο, Κασάπη στο άλλο, Ζήκο και Ζαγοράκη στους γνώριμους τους ρόλους και Κωνσταντινίδη αριστερά, Λάκη δεξιά, με τον Νικολαίδη να είναι οι επιθετικές
Δυστυχώς για την ώρα απειλές εντός αγωγικών και μόνο για την εστία του Νικ Κόλγαν. Για την ΑΕΚ πάντως ακυρώθηκε ένα γκολ εδώ στο ημίχρονο από τον Σκοτσέζο τηλεσκηνοθέτη. Ζήτησα να μάθω αν υπάρχει κάμερα offside. Δεν υπάρχει όπως μου είπε. Γι' αυτό ό,τι είδατε, τα δύο replay που είδατε ήταν αυτά που είδαμε και εμείς. Νομίζω ότι δικαιολογημένα δεν μπορεί να εξάγει κανείς συμπέρασμα για το αν ακυρώθηκε σωστά ή λανθασμένα από τον Πολωνό Σλάβομιρ, Γιάτσεκ Γκράναντ το γκολ αυτό του Λάκη. Φαίνεται τουλάχιστον από τα πλάνα αυτά ο Λάκης να είναι αρκετά μπροστά, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να πάρει όρκο από τα συγκεκριμένα πλάνα. Στην πέναν έχασε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες, όπως την κεφαλιά του Λούνα για παράδειγμα, με έναν, στο 32, με έναν Ντελακρούς στο πρώτο 20-25 λεπτό καταιγιστικό. Ευτυχώς στη συνέχεια περιορίστηκε με τις βοήθειες και του Κωνσταντινίδη. Περιορισμένη η δράση και του Κρέγκ Μπρούστερ που είχε ένα σούτ ολοκιόλο όχι πολύ κοντά στην εστία του Γιώτη. Ένα Γιώτης που στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο είχε μια-δύο επεμβάσεις που χρειάστηκε διπλή προσπάθεια. Δεν μπορούσε να τις πει κανείς ασταθείς. Ήταν δυνατά σούτ σε ένα γλιστερό τερέν. Χρειάστηκε διπλή προσπάθεια λοιπόν για να μπλοκάρει σε δύο περιπτώσεις το πρώτο τέταρτο ο Διονύσης Γιώτης. Από ό,τι βλέπω από μια πρώτη ματιά δεν υπάρχουν αλλαγές στις δύο ενδεκάδες. Σας είπα τη ΣΑΕΚ, εντάχει και της Hibernian. Με Κόλγαν κατά τα δοκάρια, δεξιά τον Νόρμαν, αριστερά τον Λάουρσεν, Σοζέ και Φένιξ στο κέντρο άμυνας. Ντελακρούς δεξιό μέσο, Τζακ και ο Νίλ στη μεσαία γραμμή, στην καρδιά του κέντρου. Με τον Ιεν Μάρι αριστερά και το επιθετικό δίδυμο τον Φρανσίσκο Λούνα με τον Κρέγκ Μπρούστερ. Στη σέντρα για αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σε ένα κατάμεστο ιστερό με ενθουσιώδη ατμόσφαιρα για αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Της Hibernian μετά από 8 ολόκληρα χρόνια το ύστερο, το πρώτο γήπεδο που φιλοξένησε ευρωπαϊκό παιχνίδι το 55, τότε που είχαν σνομπάρει οι αγγλικές ομάδες τη διοργάνωση. Η Hibernian είχε παίξει με τη Rot-Weiss Essen εδώ, καθοδόν για τα ημιτελικά που αποκλείστηκε την μετέπειτα φιναλίστ κοντά στην Real Rems του Κοπά με δύο ήττες. Έκτοτε ακολούθησαν μεγάλες βραδιές, όπως για παράδειγμα τα 5 γκολ στην Νάπολη του Τζοφ. Το τέλος της δεκαετίας του 60. Εδώ έχουν λυγίσει η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ. Νικολαίδης στο ξεκίνημα δεύτερου μέρους, ενώ είναι στο έδαφος ο Ζαγοράκης. Αν βλέπω καλά. Όποιος πάντως σηκώνεται. Ένα φάουλ με τον Ζίκο. Σέντρο για τον Κωνσταντινίδη, κεφαλιά. Καμία απειλή για την εστία του Κόλγαν από τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Τον γιατρό της ΑΕΚ. Καλό θα ήταν σήμερα να βλέπαμε και την 10η νίκη εκτός έδρας στην ιστορία την ευρωπαϊκή της ΑΕΚ. Και αν κανείς ανατρέξει τις προηγούμενες 9, οι δύο μεγαλύτερες σε δόξα σε φήμη έχουν επιτευχθεί επί βρετανικού εδάφους, επί της Derby County. Εκείνο το 3-2, μεγάλη πορεία του κυπέλλου UEFA ως 4 στο 76-77. Με Νικολούδη, Βάγνερ, Τάσο τους σκόρες στο Baseball Ground και στο Άιμπροξ επί της Rangers. 1-0 το γκολ του Σαβέσκι τον Αύγουστο του 94. Γιατί μην ξεχνάμε αυτό που λέμε συνέχεια, τους βαθμούς και για την χώρα μας που έχει εδραιωθεί στην έκτη θέση και καλό είναι να διατηρήσει χωρίς να αγχωθούμε αργότερα προς την άνοιξη. Παρεπτόντως η κλήρωση του δευτέρου γύρου εκεί όπου θέλουμε να δούμε και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ του ΠΕΛΟΕΦΑ αύριο στην Ιόν το μεσημέρι. Παλιά το Νίλ, όχι, θέλει να βγάλει μια γρήγορη σέντρα σε αυτό το φάουλ. Αναγκάζεται τελικά να αφήσει για τον Λάουρσεν. Σέντρα του Δανού. Βγήκε ο Γιώτης και κόψε. Είχε προωθηθεί και ο Φένικ. Λάθος πάνω στον Όρμαν. Παλιά του Φένικ, Μπρούστερ κατέβασε. Δίνει για τον Μάρι. Που κάνει το φάουλ, ο Μαρικά φάουλ σε καλή θέση. 6-7 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής του Διονύση Γιώτη.
Η απειλή εδώ λέγεται Φρανκ Ζωζέ. Είναι και ο Νίλ κοντά στην μπάλα, νομίζω ότι αρχηγού παρόντος. Κάθε πρόθεση εκτέλεση από άλλο παίκτη πάει να εφίσταται. Σοζέ, πάνω στο τείχος. Όρμαν. Δεξιά πήγε να βγάλει για τον Ντελακρούς, ο Κασάπης. Στην παλιά του για τον Νικόλα, για τον Κωνσταντινίδη, συγγνώμη. Τράκλινγκ από τον Όρμαν που πιστοχώρησε. Κολαίδης, Ντελακρούς, του απέσπασε. Το ίδιο όμως έκανε και ο Ζήκος. Ξανά στον Νικολαίδη, Ζήκος. Νικολαίδη θέλει να περάσει, του βάζει τελευταία στιγμή το τάκινγκ ο Σοζέ. Τζακ με Ζαγοράκη εκεί. Ο Νίλ στον Λούνα. Κλείνει ο Ροδρίγο. Κάνει φάουλ στον Λούνα. Και κάθισε πολύ μπροστά στη μπάλα. Ο Πολωνός διαιτητής του ζητάει ηρεμία. Ο διαιτητής παρατήρησε με κίτρινες κάρτες στο πρώτο μέρος τον Λάκη και τον Ροντρίγο πρέπει να προσέξει. Ο Νίλ. Φένικ. Λάουρσεν. Ο Μάκνο Γκαμάρα. Κυνηγάει ο Νικολαίδης. Έπεσαν μαζί με τον Φένικ. Το έδαφος ζητάει επίμονα φάουλ ο Νικολαίδης. Για τον Μπρούστερ. Σέντρα, έχει κοντράρει μπάλα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, αφού δεν έκανε καλό κοντρόλο ο Ντελακρούς. Η Χιμπέρνα στο πρώτο μέρος κέρδισε 9. Α, καλό κόρνερ. Ενδεικτικό της πίεσης που άσκησε στο πρώτο μέρος. Ντελακρούς. Ευτυχώς άνοιξε. Σοζέ. Ο Νίλ. Μπαλιά τον Λούνα. Πάσα του ζητούν χέρι από την εξέδρα. Κωνσταντινίδης. Ο Τζακ μαζί με τον Ντελακρούς του πρώτου 25 λεπτού κυρίως. Εκτιμώ η κορυφαία της Χιμπέρνιαν. Παλεύει εκεί ο Νικολαίδης με τον Φένικ. Και το πήγε σε κάτι που δυστυχώς θα πρέπει να αποφύγει ο Νικολαίδης. Δεν ξέρω αν το έχει πιάσει κάμερα, αλλά θα πρέπει να προσέξει γιατί ήταν μπροστά στον Πολωνό. Βέβαια, να πούμε ότι ο Φένικ τραβάει συνέχεια τον Ντέμι. Άλλωστε, δεν εκρήγνεται έτσι εύκολα. Γύρισε, τον βρήκε με την τάπα του αουτσιού του. Off ζητάει η εξέδρα, γλιστράει και ο Γκράνατ. Off που σημαίνει αποβολή. Το έχει δει ο βοηθός και γι' αυτό θα δείξει κάρτα στον Νικολαίδη. Έχει δει αυτό που έκανε ο Ντέμις, ο βοηθός, δεν το είδε ο Πολωνός. Και είναι τρίτη κίτρινη κάρτα για παίκτες ελληνικής ομάδας. Λάκης και Ροδρίγο, επαναλαμβάνω, οι προηγούμενοι δύο. Όμως και να έχει, το πλάγιο είναι για την Ένωση, με τον Κασάπη. Ένα ακόμη λάθος. Μπρούστερ. Βλέπει τον Ντελακρούς. Κωστένολου. Ευτυχώς τον έχει κλείσει. Περιμένει και ο Κασάπης. Σένα του Ντελακρούς. Η μπάλα περνάει. Κεφαλιά. Να το 1-0. Να το 1-0 από τον Τζον Ονίλ. Ή από τον Μάρεϊ. Από τον Μάρεϊ. Και έχει μπει ένας φύλαθλος της Χιμπέρνιαν μες στο γήπεδο. Στην άλλη πλευρά, εμείς βλέπουμε το replay της φάσης όμως. Ντελακρούς, παρότι τον έξω, Κωνσταντίνο με το αριστερό, αθεόφωπος έβγαλε τη σέντρα. Πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω, ο Μάρεϊ. Δεύτερη κεφαλιά, ο Λούνα είναι ο σκόρερ. Όχι ο Μάρεϊ, που είναι κάμερες. 1-0 λοιπόν στο 52ο λεπτό. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την ΑΕΚ. Κωνσταντινίδης, Ζήκος, Νικολαίδης. Κωνσταντινίδης, η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τη Χιμπέρνιαν να τη νιώσει λίγο. Ο Νικολαίδης διαμαρτύρεται και πάλι στον Γκράνατ.
ξέρω κατά πόσο είχε άδικο, αν ξαναβλέπαμε τη φάση. Ζαγοράκης υψώνει, όπως ουσιαστικά από μάκρυνση. Μπρούστερ με τον Καμάρα, ο Παραγουανός μπροστά από τον Σκοτσέζο. Ένα ασταμάτητο, ένα τελείωτο τραγούδι εδώ σε εξέδρες, ειδικά μετά τον γκολ του Φρανδίσκο Λούνα από το 50ο δευτερόλεπτο. Μπρούστερ βάζει το κορμί του για να κατεβάσει την μπάλα, υπό την πίεση του Ροντρίγκο βγαίνει ο Γκαμάρα και διώχνει. Σοζέ, Λούνα μπροστά τον Γκαμάρα. Ξανά το ίδιο σκηνικό όμως. Μόρα στον Χιώτη, να παρθούν και κάποιες ανάσεις από τους υπόλοιπους 10. Ξανά και πάλι η φάση του γκολ. Κεφαλιά του Ονίλ προς τα πίσω. Πρώτη του Μάρεϊ, δεύτερη του Λούνα. Ανεπίτρεπτο βόλεϊ εκεί από τρεις κοντόσωμους παίκτες. Δεν νομίζω κανένας να ξεπερνάει τον 75-78. Και όλα αυτά προσέξτε από σένα του Ντελακρούς με το αριστερό. Ένας κλασικός δεξιοπόδαρος παίκτης. Ούτε αυτή τη φορά γίνεται κάποιος στοιχειώδης συνδυασμός από τους παίκτες της ΑΕΚ. Λούνα με τον Κοστένο, Λούνα τον κόβει. Ο Μαρικά. Τάκλινγκ του Τζακ πάνω στον Νικολαίδη. Είναι σκληρό το φάουλ και κάρτα επιτέλους. Διότι έχει δεινοπαθήσει ο Νικολαίδης. Ο Τζακ ζητάει τα ρέστα. Κοιτάξτε και τι κάνει. Μπροστά στον Πολωνό. Μα τι θέλει ο Τζακ. Πάει ο Κασάπης εκεί. Πρέπει να διατηρηθεί ψυχραιμία διότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Και ο Ροντρίγκο έχει κάρτα. Ας μείνει μακριά ο Τζακ. Θέλει και τα ρέστα. Νομίζω ότι το φάουλ ήταν εμφανές. Ένα replay θα βοηθούσε. Α, και οι Σκοτσέζοι το βιολί τους φωνάζουν USA. Μέσα σε όλα τα άλλα. Εδώ λοιπόν, ξανά η φάση. Είναι μακρινή εδώ αυτή η λήψη. Δεν φαίνεται αν πήρε το πόδι του Νικολαίδη. Ο Τζακ, ο οποίος στη συνέχεια σε έξαλλη κατάσταση πάει και ζητάει τα ρέστα από τον διεθνή επιθετικό της ΑΕΚ. Σοζέ, Κωνσταντινίδη στο σουτ, η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με το δεξί πόδι, το σουτ του Κωνσταντινίδη. Αν μπορούσε να το κάνει το σουτ του ανθρώπου, δεν μπορούσε. Εκατοστά ότι εδώ είναι πραγματικά η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ στο μάτς. 20 πόντους μακριά το δεξί κάθετο δοκάρι του Νικ Κόλγκαν στο 57ο λεπτό και ενώ εδώ και ένα πεντάλεπτο έχει πέρα να προηγείται με τον Ντελακρούς να ανακόπτει τον Κωστένογλου. Ψάξτε για άλλη μπάλα, αυτή έφυγε από πάνω μας έξω το γήπεδο. Έδιωξε ο Κωστένογλου. Λάκης. Χτύπησε ο Νικολαίδης στο πρόσωπο με τον Φένικ. Ο τρόπος με τον οποίο σφύριξε ο Γκράνατ εδώ δείχνει ότι θέλει να στείλει και ένα μήνυμα προς παίκτες της Κιμπέριαν. Άλλο τέλος αυτά τα συνεχή μαρκαρίσματα την κανονικά πάνω στον Νικολαίδη. Σε όλα τα μέρη του σώματός του εδώ ο Δίσμηρος έχει πει στο κεφάλι. Συνεχίζει όμως. Ίσως να γίνει και σπρόξιμο πάνω στον Κωνσταντινίδη. Κασάπης παρόλα αυτά. Ζήκος για τον Λάκη. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Και ήδη ετοιμάζει αλλαγή ο Σάντος, θα βγει ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Και θα μπει ο Βασίλης Τσάρτας για να ηρεμήσει το παιχνίδι. Είναι το μόνο στοιχείο που δεν είχε σε αυτά τα πρώτα 58 λεπτά της αναμέτρησης για ΑΕΚ, ηρεμία στο παιχνίδι της. Βγαίνει ο Κωνσταντινίδης για να μπει ο Τσάρτας.
η έκπληξη στην ενδεκάδα του Σάντος, η απουσία του δηλαδή. Μαζί με τον Κασάπη, οι δύο αναπομείναντες από τον θρίαμβο της ΑΕΚ, το 94 Αύγουστο, στο Άιμπροξ επί της Ρένιος. Θα ήταν τρεις αν ο Ελίας Ατματζίδης δεν έμενε λαβωμένος στην Αθήνα. Έσπασε και το σερί του των 16 συνεχόμενων ευρωπαϊκών συμμετοχών. Ο Νίλ στέκεται όρθιος και δίνει τις κόντες μέχρι ένα σημείο όμως. Δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, λέει ο Γκράνα. Το Στένολου. Δελακρούς. Μπρούστερ. Όρμαν. Σέντρα στην άλλη πλευρά. Χιώτης μπλοκάρει. Μπράβο στο Διονύση Χιώτη. Του φωνάζει για την πίεση που του ασκήθηκε από δύο παίκτες. Εξαιρετική εν γέννη παρουσία του 24χρονου goalkeeper Τσάεκ, που βγήκε αναγκαστικά από την Αυθαλήνη το 97 στην ΑΕΚ, αλλά μόλις παραλαμβάνω δύο συμμετοχές στην πρώτη εθνική, η δεύτερη την Κυριακή, η πρώτη στο αντίο του Στέλιου Μανολά σε ένα μάτσο την Ξάνθη στη Φιλαδέλφεια το 98, τέλος του αθλήματος. Δανεικός στο εθνικό, στην προοδευτική, με ορισμένα παιχνίδια με τις ομάδες αυτές που άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις. Ο Μπρούστερ έβγαλε την παλιά τον Δελακρούς μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα εδώ το γύρισμα. Ευτυχώς δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Τζακ, γυρίζει όμως Μπρούστερ out. Ευκαιρία για την Χιμπέρνιαν που συνεχίζει να πιέζει. Της δίνει όμως και η ΑΕΚ το δικαίωμα. Ακόμη δεν έχει καταφέρει να μπει, δεν έχει ούτε δύο λεπτά στο μάτσο. Ο Βασίλης Τσάρτας στο πετσί του αγώνα. Από αυτό μπορεί να περιμένει κανείς να ερεμήσει την ομάδα. Στο 60, 30 λεπτά ακόμη για να φύγει με την πρόκριση, να γυρίσει στην Ελλάδα με την πρόκριση. ΑΕΚ, ο Νίλ φαίνεται παρά στο δεξί. Σε ένα δύο τον Μπρούστερ, δεν μπορεί να φτιάξει την κεφαλιά. Κασάπης, πλάγιο. Τζακ. Όρμαν. Σοζέ. Λάουρσεν. Πίσω στον Κόλγαν. Όρθιος ο Σάντος στο βάθος. Θυμάζει τον Μιελκάρσκι. Ο Νίλ. Εκπληκτική τρίπλα από Σκοτσέζο κιόλας. Αν είναι δυνατόν. Σέντρα. Περνάει στην άλλη πλευρά. Ντελακρούς προλάβει. Τσάρτα στην πρώτη βαθμή την μπάλα. Αμέσως η γλυκιά παλιά για τον Ζήκο. Νικολαίδης. Κινεί το Λάκης. Του βγάζει την πάσα. Γλίστρησε ο Φένικ. Συνέχεια σε αυτήν την επίθεση Τσάεκ. Νικολαίδης. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Τσάρτα. Θέλησε να το αλλάξει. Ο Τσάρτας κατεβάζει την μπάλα με την παρέμβαση και του Όρμαν. Η σέντρα του κόντραρε. Τζακ. Όπως. Ο Λούνα πήρε την κεφαλιά. Κωστένολου όμως. Πίσω στον Χιώτη. Θα μπει λοιπόν ο Πολωνός, ο Γκρεγόρ Μιελκάρσκι, που ήρθε από την Πόγκον, τον ξέρει ο Σάντος, τον είχε στην Πόρτο, τον εμπιστεύθηκε. Πάντως μιλάμε για ένα παίκτη που σε, εδώ σας χάνω λίγο το εργασμό, σε 8 χρόνια έχει αλλάξει 9 ομάδες ή το ανάποδο. Φορ μπορεί να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή και χρειάζεται να τον αισθανθεί η Χιμπέρνιαν, που δεν έχει αισθανθεί την ΑΕΚ σήμερα επιθετικά. Στα μετώπιστέντης δηλαδή. Μιελκάρσκι που πήρε θέση
πλάι στον Ντέμι. Εδώ ο Τσάρτας, αν τσιμπήσει την μπάλα την τζίμπηση, του κάνει φάουλο ο Ζε. Και φυσικά αυτή η αλλαγή αλλάζει και τα πλάνα. Θα δούμε πώς. Εικάζω ότι ο Λάκη θα πιστοχωρήσει λίγο. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το 3-5-2. Δεν το βλέπω πάντως για την ώρα. Απλά ο Λάκης μετατρέπεται αυτός σε δεξιό back half. Φάνω ποιον άλλον τον Βασίλη Τσάρτα. Με πάσα. Ζαγοράκης για τον Λάκη. Σέντρα του, μπλοκάρει ο Κόλγαν. Αναγκάζεται με τα χέρια να δώσει στον Όρμαν ο Κόλγαν. Και έχει χώρο ο Βόσνιος, που είναι κάποιος να τον κλείσει. Η σέντρα του έδειξε ο Κοστέλνο ολόγιο πως θα έπρεπε όμως. Γκαμάρα, Ντελακρούς, Μπρούστερ, Τζακ, γύρισμα με τα πόδια ο Χιώτης σε πλάγιο. Δεν μπορούσε να μπλοκάρει και αναγκάστηκε σαν αμυντικός να διώξει, αν και τα στραβοκλωτσιά ουσιαστικά, γιατί απέφερε πλάγιο. Λάουρσεν. Ο Νίλ. Μπαλιά του τον Ντελακρούς. Βγήκε ο Κασάπης. Τζακ. Για τον Νόρμαν. Μπάλα κυλάει πλάγιο. Διονύσης Χιώτης τη δεύτερη φορά που χρειάστηκε σήμερα να επιστρατεύσει τα πόδια του για τα χέρια του. Θα είναι μια φάση στο πρώτο ημίχρονο. Μία από τις δύο φορές που δεν μπορούσε να μπλοκάρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Ο Όρμαν ανοίξε το Ζήκο στον αέρα. Ο Ζαγοράκης. Σοζέ. Βαθιά μπαλιά για τον Μπρούστερ. Κεφαλιά προς τα πίσω του Γκαμάρα υπό την πίεση του Μπρούστερ. Ο Λάκης διώχνει. Μακλής από ό,τι βλέπω στο βάθος δεν ετοιμάζει για την ώρα κάποια αλλαγή. Η ομάδα του ρολάρει. Για την ώρα ίσως επιλέξει να περιμένει λίγο ακόμη. Σουτ του Όρμαν. Μπαλάω το Βόσνιος. Έχει καλό πόδι. Έχει δύο καλά πόδια. Παίζει και δεξιά και αριστερά. Έχει ήδη πετύχει ένα τα γκολ της χρονιάς στη Σκωτία. Στο 2-2 Rangers Hibernian τον Αύγουστο. Ένα σουτ από 40 μέτρα στο Άιμπροξ. Έχει μείνει σε αυτό όμως. Στον αφορά στο σκοράρισμα. Η δουλειά του δεν είναι αυτή βέβαια. Το κεφάλι του φαίνεται και μπάλα πλάγιο. Και μπαίνει ρίστο παρόδο στο πρωτάθλημα της Τρίτη πίσω από τις παραδοσιακές δυνάμεις Celtic και Rangers, όπως και πέρσι έτσι και φέτος. Φάουλ του Νικολαίδη. Την Κυριακή την περιμένει δύσκολο εκτός έδρας μάτς με την σκληροτράχυλη νεοφώτιστη Livingston. Ομάδα της Λασκόβης. Αλλά ήδη εδώ όλοι όσον αφορά στο πρωτάθλημα ζουν στους ρυθμούς του ντέρμπι με την Hibernian στις 21 Οκτωβρίου. Ακριβώς έναν χρόνο μετά το περσινό 6-2, το μεγαλύτερο σκορ της αναμετρήσης των δύο ομάδων εδώ στο East Road. Μιλάμε για το τοπικό ντέρμπι που σημαίνει τα πάντα για τους φίλους των δύο ομάδων εδώ στο Εδιμβούργο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας όμως, καθώς ο Ροντρίγκο αναγκάζεται πιεζόμενος να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Ντελακρούς. Θέλει να αποφύγει τον Κασάπη. Κόρνερ, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Δέκατο συνολικά για την Hibernian. Με κοντινή πάσα. Ντελακρούς. Ο Νίλ. Σουτ του Όρμαν, out. Βιάστηκε ο Όρμαν, ευτυχώς. Ευτυχώς βιάστηκε. Και δεν απείλησε καθόλου τον Χιώτη. Ο Βόσνιος. Α, να η αλλαγή που ετοιμάζει. Ποιος είναι όμως? Ο Μακμάνους. Τσιρίκος που ξεπετάχθηκε στο τέλος περσινής σεζόν. Όταν πλέον αυτός ο εξαιρετικός ως ποδοσφαιριστής αλλά προβληματικός του χαρακτήρας Ράσελ Λάταπη θα είχε σπάσει με τον Μακλής και τη διοίκηση. Από το Τρινιντάδ και τον Μπάγκο. Μεσοευθετικός δόθηκε στην Rangers. Τότε πήρε ευκαιρία ο Μακμάνους. Και καθιερώθηκε φέτος. Είναι πάντως το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν ξεκινά στην ενδεκάδα. Παρτενέρ του Μπρούστερ. Περίου ο λόγος εδώ δίνει για τον Ντελακρούς.
Ο Μπρούστερ, η σέντρα του Ντελακρούς, κεφαλιά, απόκριση του Γιώτη. Κρατάει το 1-0 στην κεφαλιά του Λούνα. Στον οποίο επετράπει να πιάσει την κεφαλιά. Τρεις center back εκεί λησμόνησαν να μαρκάρουν τον Λούνα, ένα από τους πιο κοντούς παίκτες της Hibernian. Ευτυχώς ο Γιώτης ήταν εκεί. Νικολαίδησε, φάουλ εδώ. Ξανά η απόξη του αγώνα. Εδώ είναι το τέλος της συνδρομής του Craig Brewster στο μάτς. Μέσα σε αποθέωση, ιδιαίτερα αγαπητός, παρότι δεν έχει ούτε 2,5 μήνες στην ομάδα, και μπαίνει ο επίσης αγαπητός Tom McManus. Η αλλαγή αυτή με τη συμπλήρωση 24 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο, 69 στο παιχνίδι. Το φάουλ του Τσάρτα απομακρύνθηκε εύκολα. Ο Γιώτης βγαίνει, λέει του Λάκη άστι μου, και καλά έκανε. Η μπάλα στον συνάδελφό του, τον Νίκ Κόλγκαν, στην άλλη πλευρά. Τώρα με την είσοδο του Μακμάνου στο σχήμα της Hibernian γίνεται ταχύτατο μπροστά. Δύο κοντόσωμοι παίκτες, δύο πολύ γρήγοροι παίκτες. Εδώ λειτουργήσε σωστά η άμυνα της ΑΕΚ, αφού η μπάλα απομακρύνθηκε μπροστά από τον Λούνα, από τον Καμάρα. Ροντρίγκο. Ντεμις πήγε να αφήσει για τον Τσάρτα έξυπνα, αλλά ο Σοζέ, είδατε τι τάκλινγκ έβαλε, στα 36 του ο Γάλλος. 13 χρόνια, να δούμε τη φάση εδώ με τον Μακμάνους. Out. Και μου φάνηκε ότι έσπρωξε ο Μακμάνους τον Καμάρα, πάνω πήγαινε να πω. Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που ο Σοζέ έπαιξε ως ελπίδα ακόμη τότε σε επίπεδο εθνικών ομάδων ελπίδων εναντίον της εθνικής μας στον διπλό τελικό. 0-0 και 3-0. Μεγάλη την εθνική μας. Ζήκος Τσάρτας, Νικολαίδης πήρε τις κόντρες. Κρατάει την μπάλα. Φασίζει να πάει κατά μέτωπο προς την Σκοτσέζικη εστία, κερδίζει την πρώτη κόντρα, όχι όμως και τη δεύτερη. Μαρέι. Λούνα περνάει από τον Καμάρα, Κοστένογλου σε πλάγιο. Λάουρσεν. Κεφαλιά του Μακμάνους, ο Κασάπης. Και ενώ ο Ντελακρούς καραδοκούσε, γύρισε πίσω στον Γιώτη. Τζακ. Τσάρτας από τον Λούνα. Μοιράζει αριστερά για τον Μιελκάρσκι. Ζαγοράκης. Λάουρσεν στον Λούνα, η παλιά τον Μακμάνους, Γιώτης εκεί με τα πόδια, ο Γλιστράι τελικά την πιάνει την μπάλα, εδώ τι είναι αυτό, αυτό είναι κάρτα, φωνάζει ο Μακμάνους, αυτό είναι κάρτα, κίτρινη, ο κόσμος τι φωνάζει, θέατρο και εδώ. Γλιστράι, Γιώτης, προσέξτε, πιάνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του. Πρέπει να τον βρήκε ο Μακμάνους. Το τονίζω αυτό, πρέπει. Ο Γιώτης είναι ακόμη στο έδαφος. Λέει ένα οκ okay, ο Γιώτης προς τον Γκρανάτη, είναι εντάξει. Και ό,τι συνεχίζει. Κίτρινη κάρτα στον Μακμάνους, η δεύτερη για παίκτη της Hibernian. Ο Τζάκ είχε δει την άλλη για να μαρκάζουμε στον Νικολαίδη. Τσάρτας.
Δεν βγάζει τον Νικολαίδη γιατί θα ήταν σε offside πλέον. De La Cruz. Πέρασε ο De La Cruz. Ο Νίλ Τζακ. Γύρισε και ο Μιελικάς να βοηθήσει. Λάουρσεν. Ροδρίγο. Σάρτας με τον Τζακ. Τυχώς δεν μπορεί να κατεβάσει ο Μακμάνος, ο Τσάρτας μυρίζει και φωνάζει νομίζω στον Μιελκάσκι να τον βοηθήσει. Για μία ακόμη φορά η κατοχή δόθηκε από τους παίκτες της ΑΕΚ στους αντιπάλους του, ο Όρμαν. Ζήκος. Δεν επιτρέπονται εκεί λάθη, Ροδρίγο. Πλάγιο, επικίνδυνα κοντά στην περιοχή του Γιώτη με τον De La Cruz. Όρμαν. Σέντρα του πάνω στον Ζαγοράκη, στον Ζήκο. Όρμαν ψάχνει ξανά τη σέντρα. Ευτυχώς είναι κακή. Ζαγοράκης. Ελκάρσκι, Ζαγοράκης. Μπαλιά τον Νικολαίδη. Offside όμως. Δεν ξέρω αν θα φανεί σε κάποια τα replay. Γιατί εικάζω ότι ό,τι ισχύει για τη μία πλευρά πρέπει να ισχύει για την άλλη, για τις κάμερες του offside, της σκοτσέζικης της τηλεόρασης. Και όντως δεν βλέπουμε ποτέ αν ο Νικολαίδης θα στήσει offside ή όχι. Ελκάρσκι. Παίζεται λέει ο Πολωνός συμπατριώτης του διαιτητής. Ζήκος, Τσάρτας. Δεν προλαβαίνει να κάνει την κίνηση ο Νικολαίδης. Πέφτει στο έδαφος πιάνοντας το πρόσωπό του. Κασάπης έχασε τον De La Cruz. Εδώ ξεχάσετε fair play να βγει μπάλα έξω για να δούμε τι έχει ο Νικολαίδης. De La Cruz η σέντρα ευτυχώς. Απομάκρυνε ο Γκαμάρα. Ο Νικολαίδης σηκώθηκε για να κυνηγήσει την παλιά μάταια, όμως ήταν πολύ δυνατή. Λούνα με τον Γκαμάρα. Κανονικά ο Παραγουανός. Εδώ φάουλ. Ο Λούνα στον Λάκη. Βεβαίως. Όχι, λέει τον Άγγισσα ο Λούνα. Ακόμη 14 λεπτά. Όπως να το κάνουμε γεμάτα αγωνία με αυτό το 1-0 που διατηρεί ρευστή την υπόθεση πρόκριση της ΑΕΚ, που πάντως για την ώρα κρατάει ως κόρη οφθαλμού αυτό το 2-0 του πρώτου αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας. Και εδώ ο Σοζέ έχει ανοίξει το φρύδι, δεν ξέρω αν είναι από τη σύγκρουση με τον Νικολαίδη νωρίτερα. Και βέβαια ο Σοζέ δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, πρέπει να του παρασκευθούν πρώτες βοήθειες. Α, όχι, είναι από εδώ, που έκανε το φάουλ, κατεβάζοντας το κεφάλι του. Χτύπησε με το φρύδι του στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Νικολαίδη. Ένα φάουλ σε καλή θέση όταν λέγεται Βασίλη Τσάρτας. Περίπου 5-6 μέτρα μακριά από την περιοχή του Κόλγκαν. Θα θυμάστε και στο πρώτο παιχνίδι πάντως ότι είχαν αποφύγει όπως ο διάλογος το Λιβάνι φάουλ σε επικίνδυνες θέσεις για τον Τσάρτα, παίκτες της Χιμπέρνιαν. Εκτέλεση μπάλα περνάει out. Καλό φάουλ από τον Βασίλη Τσάρτα. Στο 77. Ξανά και πάλι. Με πολύ φάλτσο ζήτημα να βγει 30-40 πόντους πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κόλγκαν. Διαβουλεύσεις εκεί ανάμεσα στον Μακλή, στον Άντι Βότσον, τον βοηθό του και όλα αυτά για να δοθεί τι στο Λούνα. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Λάουρσεν.
Εδώ Μακμάνους. Η Χιμπέραν με 10 πάντως, ο Σοζέ δεν έχει επιστρέψει. Ροντρίγο. Χιμπέραν με 10. Με αλλαγή να ετοιμάζεται στο βάθος αν δεν κάνω λάθος. Πέρασε εδώ ο Νικολαίδης, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μέσα στην περιοχή πάει να βγάλει για τον Τσάρτα, έρχεται εκεί ο Όρμαν και κόβει σωτήρια. Εκεί θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευτεί στο έπακρο την απουσία του Σοζέ. Τον Γκραντ Μπρέμνερ αν βλέπω καλά από εδώ που βρίσκομαι, ετοιμάζει ο Μακλίς. Ζήκος, Ροντρίγο για τον Κασάπη, έχει βγει μπάλα. Μπροστά από τον Λούνα, ο Ροντρίγο με το κεφάλι σε πλάγιο. Βάζει ένα αμυντικό μέσο. 24 ετών, ο Μακλής, 24 ετών ο Μπρέμνερ. Μπρέμνερ, συγγνώμη. Βγαίνει ο Σοζέ, έχει ήδη βγει δηλαδή. Όπερ σημαίνει ότι ο Μάρεϊ περνάει αριστερά. Ο Λάουρσεν στο κέντρο της άμυνας, παρτενέρ του Φένικ. Ήδη αυτή η αλλαγή έγινε. Ενώ εσείς βλέπετε εδώ τον Ζαγοράκη να πιέζεται. Ο Μάρεϊ ήδη υπέδειξε στον Λάουρσεν να μετακινηθεί κεντρικά. Και πάει κοντά στον Νικολαίδη. Ο Φένικ κέρδισε στον αέρα τον Μιλκάρσκι, ο Όρμαν στον Ντελακρούζ. Κασάπης στον Τζακ το τάκλινγκ, Ντελακρούζ περνάει φάουλα τον Ζήκο. Δαίμονας, αυτός ο Ντελακρούζ δαίμονας πραγματικός, όπως ακριβώς και με την εθνική του ομάδα. Όπου και αν τον είδαμε, ακόμη και στο υποβαθμισμένο Κόπα Αμέρικα, ακόμη και στα προγραμματικά του. Και έτσι όπως πάει το Εκουαδόρ θα τον δούμε και στα γήπεδα της Νοτιού Κορέας και της Ιαπωνίας σε λίγους μήνες το καλοκαίρι. Ο Νίλς αυτό το φάουλ. Κεφαλιά, πρώτη μπάλα, περνάει 2-0. Ο Φρανσίσκο Λούνα και πάλι σκοράρει όπως και στο 52. Και έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, στέλνει το μάτς στην παράταση. Η άμυνα της ΑΕΚ, όπως και στο πρώτο ημίχρονο σε μερικές περιπτώσεις, όπως και στα δύο γκολ, συλλαμβάνεται κοιμόμενη. Η ενισχυμένη σήμερα άμυνα με τρία σέντρεμπα. Κοιτάξτε εδώ. Στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά πάσα του Ονίλ νομίζω, πετάγεται ο Λούνα. Όχι, ο Ονίλ είναι αυτός που εκτελεί το φάουλ. Κεφαλιά πάσα του Λάουρσεν, ο Λούνα εκεί αφού η μπάλα έχει περάσει παράλληλα προς τη γραμμή της μικρής περιοχής του Γιώτη. Βάζει την προβολή και παίρνει ΑΕΚ 2-0 στο 82, μισή ώρα ακριβώς μετά το πρώτο γκολ. Μπρέμνερ, πλάγιο. Γκολ οπωσδήποτε από την ΑΕΚ για να μην μπλέξει περισσότερο. Μην πάει στην ταλαιπωρία της παράτασης. Διότι η δυναμική του μάτς ευνοεί την Χιμπέρνιαν. Ψυχολογία όλα. Ελκάρσκι. Φένικ. Αφήνει ο Ελκάρσκι να κυλήσει μπάλα πλάγιο. Ποιος να βγάλει τώρα τον Λούνα την ενδεκάδα. Ελκάρσκι. Δεν μπορεί ο Νικολαίδης, ήταν πολύ μακρινή παλιά. Ποιος θα βγάλει τώρα τον Φρανσίσκο Λούνα από την δεκάδα μετά από τα
Δύο του γκολ εναντίον της Dunfermline, δύο σήμερα. Πιάνει και την κεφαλιά πάσα για τον Μακμάνου στο σουτ μπλοκάρει με την πλήρη προσπάθεια ο Χιώτης. Ροντρίγκο, Λούνα για τον Ντελα Κρούς. Τυχώς μπάλα πέρασε. Κοιτάξτε πώς κυνηγάει ο Νίλ και παίρνει μια αφορμικά χαμένη παλιά από τον Ζαγοράκη που κάνει ένα ακόμη λάθος. Ο Ζήκος τουλάχιστον διορθώνει εν μέρει την κατάσταση. Μελκάρσκι θέλει να γυρίσει, βάζει το κορμί του. Κρατάει. Δυνατόφορ. Ζήκος. Κασάφης έχει πολύ χορό, δεν τον βλέπει το Ζήκος το Τσάρτας. Ένα σούτ που μπλοκάρει ο Κόλκαν σαν Ευρωπόνης. Ο Μάνος πήρε την κεφαλιά από τον Ροντρίγκο. Αν είναι δυνατόν. Χιώτης με Κοστένο δεν συνεννοούνται. Μπάλα στην άλλη πλευρά πάει στον Όρμαν. Μακμάνος με τον Καμάρα. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Ζήκος. Νικολαίδης. Αφήνει για τον Τσάρτα. Ο Τζακ κατάλαβε την πρόθεσή του. Ο Ζήκος έβγαλε για τον Λάκη. Μόλις η δεύτερη φορά στο δεύτερο ημίχρονο προωθεί το Λάκης. Με προοπτικές Μιελκάρσκι το σουτ μπλοκάρει ο Κόλγκαν. Έχει χρόνο η ΑΕΚ για τον Σογκολ, έχει. Με το δικό μας ρολόι 5 λεπτά ακριβώς. Λάουρσεν, Όρμαν, Ντελα Κρούς, Κασάπης, Λούνα για τον Ντελα Κρούς. Μπάλα έμεινε του αγωνιστικού χώρου, Κασάπης, Τσάρτας, Νικολαίδης, μπορεί να πάει προς την μπάλα, μπορεί. Λάκης, Νικολαίδης, Μιλκάρσκι, Νικολαίδης, Ζήκος. Πίσω στον Κωνστανόλη. Τσάρτας. Έχει φορό. Του ζητάει ο Μελκάρσκι. Πάσα για τον Νικολαίδη. Στην πλάτη του ο Λάουρσεν. Κλείνει και ο Τζακ. Συγγνώμη, ο Φένικ. Τώρα ο Τζακ. Μακμάνος. Πάει στη γωνία. Εκεί είναι τρεις παίκτες. Γυρίζει Γκαμάρα μπροστά από τον Λούνα. Ζήκος, Κασάπης, Τσάρτας, Γελκάρσκι, Ζαγοράκης, άλλη ως έμπνευση, αλλά η εκτέλεση σε αυτό το σούτ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Απόγνωση στην αντίδραση του Σάντος, κοιτάξτε. Λάκης. Λάκης πλάγιο υπέρ της Χιμπέρνιαν. Λούνα. Τον έκοψε ο Γκαμάρα, αλλά μπροστά τον Νικολαίδη βγαίνει ο Λάουρσεν. Ζήκος. Ξανά ο Δανός. Τον Ονίλ. Κωστένογλου. Τζακ. Όπως ο Ροντρίγκο. Αυτός ο Τζακ σήμερα δεν έχει χάσει ούτε μία μονομαχία στο χώρο της μέσης γραμμής. Πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Τσάρτας. Μιελκάρσκι. Μιελκάρσκι φαίνεται παρά το δεξί. Βγαίνει ο Λάρσεν και κοντράρει. Πλάγιο για την ΑΕΚ από τα δεξιά.
Ελκάς και με τον Μάρε στην πλάτη του. Σέντρα, κόρνερ. Και ήδη τρέχει ο Τσάρτας. 2 λεπτά ακόμη. Πίσω έχει μείνει μόνο ο Κωστένολου και ο Κασάπης. Ο Ζαγοράκης είναι στα όρια της περιοχής. Ο Λάκης κάπου εκεί κοντά, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Στα καρέ του Κόλγαν. Για αυτό το κόρνερ του Τσάρτα, επικίνδυνα ο Κόλγαν, βγάζει την μπάλα σε νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Και ενώ η μπάλα κατευθυνόταν προς το δεξί γάμα της εστίας. Κοιτάξτε εδώ, δύσκολη απόκριση. Λάκης στο κόρνερ. Ο μάκρινε ο Φένικ. Φίλοι της ΑΕΚ στην εξέδρα εκεί στο βάθος ζητούν ένα γκολ. Λάκης. Λάουρσεν. Σε 2 χρόνους διώχνει. Λούνα. Ροδρίγο. Παίζεται λέει ο Γκράνατ. Χιώτης με τα πόδια. Μπρέβνερ από την παρότρινση και της φιλόδοξης εξέδρας πήγε να κρεμάσει τον Γιώτη από τη σέντρα, αλλά έκανε μια στραβοκλωτσιά. Το πλάγιο πάντως αυτό που είναι υπέρ της ΑΕΚ φέρνει τη μισή και πλέον δεκάδα της Χιμπέρινα κάτω από τη σέντρα για να πιέσει. Πίεση που αποφέρει καρπούς, αλλά τελικά προστατεύει την μπάλα. Ο Λάκης για να κυλήσει out. Το τονίζω αυτό με το δικό μου ρολέ, αυτό δεν υπάρχει λειτουργικός πίνακα στο γήπεδο. Έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά του αγώνα. Λάκης. Από τα πόδια του Κασάπη το είδε ο βοηθός. Μπάλα, πλάγιο για την Hibernian. Η συνονοησία εκεί. Τσάρτας. Όχι, έχει δοθεί επανάληψη. Όρμαν. Γκαμάρα. Μπρέπνερ με τον Ζαγοράκη. Σέντρα του Μπρέπνερ, μπλοκάρει ο Χιώτης. Γρήγορα στον Τσάρτα. Κολαίδης πήρε την κεφαλιά, εκεί όμως που θέλει την μπάλα είναι ο Ντελακρούς. Άλλαξε με τον Όρμαν που έχει κερδίσει το φάουλο τον Κασάπη. Φάουλ με τον Ματίας Τζακ. Δεν πρέπει να έχουμε ξεπεράσει πάνω τα 90, γιατί δεν βλέπω να έχουμε δει καθυστερήσεις από τον τέταρτο. Ούτε μάλλον το δικό μου ρολόι πήγαινε λάθος. Όρμαν. Χιώτης με την γροθιά. Σε πλάγιο. Λάουρσεν για τον Μπρέβνερ. Έβαλε την προβολή ο Ζήκος. Μπαλιά για τον Νικολαίδη. Με ό,τι δυνάμεις μπορεί να έχει. Εξαναγκάζει τον Φένικ να διώξει σε πλάγιο. Ντελακρούς. Μακμάνος γυρίζει. Τάκλινγκ του Ζήκου, καθαρό. Κοντά στη φάση ο Πολωνός. Μπρέμνερ. Λούνα, ο Μακμάνος πάντως είναι στο έδαφος. Λούνα πάει να κερδίσει το κόρνερ από ό,τι φαντάζομαι. Δεν κερδίζει τίποτε τελικά. Τσάρτας με τον Κασάπη. Ελκάρσκι, Λάκης.
Υπόθηκε και ο Ζαγοράκης τώρα. Ανεβαίνει και ο Νικολαίδης. Γι' αυτόν πήγαινε η παλιά. Σταμάτησε πάνω στον Τζακ. Ζήκος με τον Μπρέμνερ. Ροντρίγο για τον Κασάπη. Λάθος εκεί. Ντελακρούς. Ροντρίγο πρέπει να προσέξει. Έχει κάρτα. Ντελακρούς περνάει. Σέντρα. Ευτυχώς. Ο Λούνα στην τελευταία φάση των 93 λεπτών με τις καθυστερήσεις αποτυγχάνει από το ύψος της μικρής περιοχής του Γιώτη και η ΑΕΚ σώθηκε πραγματικά ως από θαύμα. Μια ανάσα μακριά το χατρίκ ο Λούνα. Η ΑΕΚ που θα κληθεί τώρα να υπερασπιστεί αυτό το 2-0 της Φιλαδέλφειας την ημίωρη παράταση που θα ακολουθήσει. 2-0 λοιπόν με τα γκολ του Φρανθίσκο Λούνα στο 52 και το 82. Μικρόφωνο και πάλι στα στούντιο στην Παιανία και επιστρέφουμε σε λίγο. Με το ξεκίνημα έχουμε αλλαγή καθώς μπήκε ο Νταβίτ Ζιτελή, ο Γάλλος, ένας ακόμη επιθετικός στη θέση του Ονίλ. Ο Μακλής πλέον με τρεις επιθετικούς και Λούνα και Ζιτελή και Μακμάνους. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει στη φετινή σεζόν. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει στη φετινή σεζόν. Καθώς έχουν παίξει τρεις επιθετικές αλλά με τον Μπρούστερ στο σχήμα. Μιελκάρσκι. Τσάρτας. Για τον Κασάπη που στέκεται όρθιος. Έβγαλε το Ζαγοράκι, δεξιά στον Νικολαίδη, φέρνει την μπάλα στο δεξίο, Νικολαίδη στο 1-2 με το Ζαγοράκι, διώχνει ο Μάρη που φάνηκε και να χτύπησε λίγο. Ζήκος, Τσάρτας, μπαίνει ο Ρεξάτα η ΑΕΚ. Καλό θα ήταν να συνεχίσει έτσι έστω και στην παράταση. Γκαμάρα όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Λούνα. Μακμάνος. Ζιτελή. Ζήκος. Ζαγοράκης. Μπαλιά του για τον Νικολαίδη. Έχει σηκωθεί σήμερα. Offside. Πρέπει να είναι το τρίτο και το τέταρτο στην σημερινή βραδιά. Πάνω στον Νικολαίδη. Μπρέμνερ. Πάνω από ό,τι βλέπω ο Ζιτελή έχει έρθει στο αριστερό άκρο του κέντρου. Με καθαρό έμες εχμές αυτές που υπήρχαν και νωρίτερα, δηλαδή τον Λούνα και τον Μακμάνος. Ροντρίγο, Νιελκάρσκι, Νικολαίδης άφησε ωραία για τον Τσάρτα. Τσάρτα συμπάρα στο αριστερό του, το σουτ, να το γκολ, 2-1. Να το γκολ από τον Βασίλη Τσάρτα. Να το γκολ πρόκριση για την ΑΕΚ. 2-1. Το τι γίνεται στην εξέδρα που βρίσκονται οι φίλοι της ΑΕΚ δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Η ΑΕΚ τώρα για να βγει νοκάουτ πρέπει να δεχθεί 2 γκολ μέσα σε 27 λεπτά. Έπρεπε να περάσει το 90 λεπτό για να δούμε την ΑΕΚ να φτάνει με αξιώσεις στα καρέ του Νίκ Κόλκαν και δεν τα πλησίασε κανένα σούτ του Τσάρτα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ζήκος, Μιελκάρσκι με δύναμη, αυτό που δεν είχαν σε πολλές προσωπικές μονομαχίες οι παίκτες της ΑΕΚ σε μεγάλο μέρος του αγώνα. Λούνα. Και ξαφνικά ακούγονται μόνο οι φίλοι της ΑΕΚ στο Easter Road. Γκαμάρα. Εκεί χτύπησε ο Ζήκος μαζί με τον Τζακ. Ο Ζήκος σηκώνεται
Μακάρι να δεν γίνει το ίδιο και με τον Τζακ, προς Θεού. Δύο ανασταλτικοί χαφ πήγαν για μια διεκδικήσιμη παλιά. Εδώ δείτε και πάλι. Όχι, την πρόλαβε, την τζίπησε ο Ζήκος και ήρθε ο Τζακ. Δεν μπορούσε να φρενάρει. Συνεχίζει πάντως κουτσένοντας ελαφρώς ο Γερμανός. Μπορεί να μην είναι και δόκιμο, σωστό, πρέπον, αν θέλετε να αντλεί κανείς ικανοποίηση και αισιοδοξία από την κακοτυχία κάποιου άλλου, αλλά αυτό είναι καλό για την ΑΕΚ, γιατί ο Τζακ είναι των δύο τριών κορυφαίων της Hibernian σήμερα. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα τρέχει κανονικά. Το ξεπέρασε μάλλον. Μακμάνους από τα δικά του πόδια out. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σήμερα. Σε τόσες περιπτώσεις στη δεξιά πλευρά ανάπτυξης της Hibernian, αριστερή άμυνα της ΑΕΚ. Συνήθως και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κόρνερα σε τέτοιες φάσεις κοντά στο σημαίακι. Να εδώ η φίλη της ΑΕΚ. Κωστένογλου. Βρήκε τον Τσάρτα σε αυτήν την απομάκρυνση. Με τη μία Μιελκάσκι δεν μπορεί να παίξει ένα δύο με τον Τσάρτα. Κόλγκαν με τα πόδια. Ζήκος κερδίζει τον Τζακ. Στον αέρα. Λούνα φάουλα από τον Άκη Ζήκο. Αμέσως ο Λούνα. Τώρα είναι η Hibernian αυτή που βιάζεται. Μάρεϊ. Ζητελή, ακόμη εκτός αγώνα, άλλωστε μπήκε με το ξεκίνημα της παράτασης. Κόρνερ όμως εδώ. Κόρνερ είναι τον Έμπειρο, 33χρονο Γάλλο, τον Ναβί Ζητελή, από μάκρι είναι μπροστά από τον Ντελακρούζ ο Μιελκάρσκι. Μου γύρισε να βοηθήσει. Και τέλος θέλω να σημειώσω ότι βοήθησε γενικά ο Μιελκάρσκι με την παρουσία του και μόνο. Τσάρτας για τον Νικολαίδη. Είναι απομονωμένος και λογικό είναι να ζητήσει ένα στήριγμα. Ντέμις δίνει στον Ζαγοράκη απρόσεχτη η πάσα του. Διορθώνει κάπως τα πράγματα, αλλά χάθηκε η κατοχή. Ζητελή. Μάρεϊ. Αν μη τι άλλο η πρόκληση αυτή καθ' αυτήν η πρώτη προτεραιότητα. Αλλά γιατί να μην έρθει και με αίτητο εδώ μες στο Easter Road, δηλαδή με συγκομιδή και βαθμού. Κωστένογλου. Πήρε και τον φάουλ. Πολύ ωραία αναχέτησε τον Ζητελή, που μετά τον ανέτρεψε. Παλιός παίκτης της Στρασμπούρ, ο Ζητελή. Τζακ Μπρέμπνερ, όπως ο Ροδρίγο. Έχοντας φτάσει στα μισά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης από τον γκολ του Βασίλη Τσάρτα στο 92, η ΑΕΚ έχει φτάσει σε σκορ πρόκρισης. Hibernian ΑΕΚ 2-1. Σένα του Ζητελή, κόβει ο Ροδρίγο μπροστά από τον Μακμάνος. Τσάρτας Κασάπης. Μιελκάρσκι, Τζακ, Όρμαν με τον Ζήκο. Φένικ, ο Κασάπης, ξανά στον πάγκο της Hibernian, ευτυχώς κάποιος δεν χτύπησε με τη δύναμη που είχε μπάλα την αμάξη του Μιχάλη Κασάπη. Λούνα, Όρμαν,
Ο Τσάρτας κατενάμψε σε απομάκρυση και μπαλιά. Κυνηγάει ο Νικολάηδης, αλλά ο Φένικ διώχνει. Το ίδιο κάνει και ο Ροδρίγο. Τσάρτας αλλάζει. Είχε ώρα η μπάλα να πάει από εκεί για τον Λάκη. Κυνηγάει ο Ζητελή, έρχεται ο Μάρη, παραχωρεί πλάγιο. Κέρδος και αυτό για την ΑΕΚ, όπως και να το κάνουμε. Ελκάρσκι. Αργά-αργά ο Λάκης, δεν έχει και πολλούς ιδιαίτερους λόγους να βιάζεται. Τζακ. Ωραία προς πίσω στον Ζίκο. Βγαίνει μπροστά ο Τζακ. Και όχι μόνο αυτό, βγάζει και την παλιά τον Μακμάνους. Πέρασε τον Κωστένολου, κέρδισε τις κόντρες. Πέρασε μπάλα από τον Λούνα μπροστά. Παράλληλα στην αιστεία του Γιώτη και φτυχώς κατέληξε πλάγιο στην άλλη πλευρά. Πρώτη καλή ευκαιρία για την Hibernia σε αυτή την παράταση. Καθώς κοντεύουμε να συμπληρώσουμε 10 λεπτά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και 100 στο μάτς. Γιώτης τράκαρε πάνω στον Γκαμάρα ο Μακμάνους. Μπαρά ο Γκαμάρα ανέτρεψε τον πιτσιρικά. Ελκάρσκι με τον Μάρεϊ. Νικολαίδης με τον Μπρέμνερ. Πλάγιο κενό. Ο Πολωνός, ο Γκράνα τρέχει στην άλλη πλευρά για να δει τι έχει ο Μαχμάνους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την προηγούμενη φάση. Για την ώρα πάντως δεν βλέπουμε κάποιο replay. Ο Μακμάνος πηγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και ενώ στην άλλη πλευρά η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ. Μάζεται ο Βασίλης Τσάρτας με τον συνόματό του, τον Βασιλάκη, να το εκτελέσουν. Ο Μακμάνος είναι μια χαρά πάντως. Πηγαίνει στη γραμμή του πλαγιού για να ξαναβεί στο μάτς. Πατάει ο Λάκης για τον Τσάρτα. Μιλκάρσκι μπροστά το Φένικ. Πάει για τον Νικολαίδη, προσπάθησε να βάλει τα κουνάκια να κρατήσει τον έχω την μπάλας, Ντελα Κρούζ και γίνεται μπροστά. Δεν μπορεί να περάσει από τον κόσμο όσο γρήγορος κι αν είναι. Και πιστεύετε με, είναι ένας από τους ταχύτερους ακραίους μπακς όλο τον κόσμο. Νικολαίδης, 3 εναντίον 4 τώρα, είναι και ο Λάκης στην άλλη πλευρά. Νικολαίδης προτίμησε να γυρίσει στο Ζαγοράκι. Τσάρτας. Πάει να δώσει τον Λάκη. Το σημαίνει και είναι κατεβασμένο, παλιά δεν πέρασε. Τζακ, γλίστρησε ο Μακμάνος. Παρ' όλα αυτά, πήρε την μπάλα και όχι μόνο αυτό το φάουλ από τον Ροντρίγο που θυμίζω απλώς ότι έχει κάρτα. Φένικ. Λούνα, κεφαλιά, πάσα. Δεν βγήκε ο συνδυασμός με τον Μακμάνος. Από τον Ροδρίγο στον Ζαγοράκη. Βλέπει τον Νικολαίδη που καλύτερα τον Λάουρσεν. Μπορεί να πάει στο ένας εναντίον ενός, είναι αργός ο Δανός. Ο Ντέμις μπαίνει μες στην περιοχή, γυρίζει το σουτ πάνω στον Κόλγαν στην κλειστή του γωνία. Σε ετοιμότητα ο γκολκίπερ της Σιμπέρνεν, είναι το βολέ αμέσως. Ο Στένογλου με τον Μακμάνους, ο Λούνα θα είναι εξτρέμ εκεί. Τον κερδίζει ο Ροντρίγο πεντακάθαρα, θα φωνάζει ο κόσμος. Καλό θα ήταν όμως να μην ταλαιπωρεί την μπάλα ο Ροντρίγο. Βγαίνει ο συνδυασμός εδώ, Κασάπης, Ζήκος, πανέξινη πάσα για το Λάκη. Δεν μπορεί να τσιμπήσει όμως, έρχεται ο Μάρη με ένα καθαρό βρετανικό τάγκλινγκ και κόβει τον Λάκη σε πλάγιο out. Η ΑΕΚ εδώ ξεδιπλώθηκε όμορφα, πολύ πίσω και πολύ κάτω από τη μεσαία γραμμή, μέχρι και την περιοχή της Hibernia, εκεί όπου ο Μάρη έβαλε το τάγκλινγκ.
Πλάγιο Μιελκάρσκι θέλει να γυρίσει. Αδύναμα όμως ο Φένικ στραβοκλωτσάει την μπάλα και παραχωρεί ένα κόρνερ. Ένα λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου της παράτασης, του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Την παίρνει ένα εκ 2-1. Με τα δύο γκολ του Λούνα στην κανονική διάρκεια, 52 και 82, και του Βασίλη Τσάρτα στο δεύτερο λεπτό της παράτασης. Ζαγοράκης γυρίζει, νέο κόρνερ από τον Μπρέβνερ. Τσάρτας, γκολ 2-2, 2-2, εδώ πλέον τελειώνουν όλα. Δεν ξέρω σε ποιον θα χρεωθεί το γκολ, σε απευθείας κόρνερ του Τσάρτα. Ουδόλος μπορεί να απασχολεί τον οποιονδήποτε φίλο της ΑΕΚ. Αυτό σημασία έχει ότι την μπάλα κατέληξε στο πλεχτό, Μιελκάρς, και αυτό γκολ είναι. Αυτό γκολ είναι, νομίζω, από τον Τζακ. Ο Μιελκάρς και πάντως ήταν αυτός που πίεσε, 2-2 λοιπόν. Οι κάμερες μας δείχνουν τον Μιελκάρς και είναι αυτό γκολ όμως. Η ΑΕΚ είναι στην κλήρωση αύριο το μεσημέρι στην Ιόν και στους ισχυρούς, μάλιστα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και σε αυτόν τον δεύτερο γύρο. Τυπική διαδικασία νομίζω το δεύτερο μήχρονο της παράτασης και δεν ξέρω αν ακούμε εγωιστής, γιατί να μην πάει και για τη δεύτερη νίκη η ΑΕΚ. Πλέον, επειδή μιλούσαμε χρησιμοποιώντας τον όρο δυναμική του μάτς, όταν έκανε το 2-0 η Χιμπέρνιαν, τώρα αυτή είναι υπέρ της ΑΕΚ. Ημίχρονο παράτασης, ένα ημίχρονο παράτασης όνειρο για την ΑΕΚ μετά από ένα εμφιάλτη 90 λεπτών. Ελάχιστα διακόπτουμε, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για την ολοκλήρωση της βραδιάς εδώ στο Easter Road του Εδιμβούργου. Επιστροφή λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο Easter Road, 15 λεπτά ακόμη, τα οποία έχουν μετατραπεί, επιτρέψτε μου να πω, ας είμαστε ρεαλιστές, σε τυπική διαδικασία για την ΑΕΚ. Δεν είναι δυνατόν να δεχτεί 3 γκολ σε 15 λεπτά, όσο και αν μιλάμε για το ποδόσφαιρο που όλα γίνονται. 2-2 λοιπόν για την ΑΕΚ, που με τον γκολ του Βασίλη Τσάρτα μείωσε, πάγωσε τους γηπεδούχους και τους παρέλυσε οριστικά και αμετάκλητα με το σχεδόν απευθείας κόρνερ του Τσάρτα, το οποίο έσπρωξε στο βάθος της εστίας του, έχω την εντύπωση, ο Τζακ, με την εκπνοή του πρώτου μέρους της παράτασης. Όρμαν. Σέντρα ο Κοστένολου. Ζήκος, Τσάρτας τώρα. Ζαγοράκης. Νικολαίδης έκανε την κίνηση στον Μιελκάρη ο Ζαγοράκης. Τώρα θα πάει μπάλα στον Τέμι, δεξιά. Ζήκος. Κασάπης. Κι άλλο γκολ φωνάζουν οι φίλοι της ΑΕΚ στο βάθος. Με αυτή που επιτίθεται η Ένωση σε αυτό το δεύτερο μήνυμα της παράτασης. Δεν μπορούσε ο Ζαγοράκης. Ο Ντελακρούς. Που τη διακρίνω σε κάποια σημεία του γηπέδου. Έχουν αδειάσει τα καθίσματα από κόσμο απογοητευμένο της Χιμπέρνιαν. Βέβαια, στην τριτική πλειονότητα έχει μείνει εκεί που βρισκόταν. Για να χειροκροτήσει στο τέλος την Χιμπέρνιαν για την προσπάθεια που έκανε. Με επιστροφή της στην Ευρώπη μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Τσάρτας μπροστά από τον Ζαγοράκη και ψηλότερα ο Φένικ. Λούνα. Φένικ. Ο Λούνα πέρασε, το τάκλινγκ του Κασάπη έκοψε για τον Ντελακρούς. Πάει να βγάλει τη σέντρα από το ίδιο σημείο από που την έβγαλε για το πρώτο γκολ της Χιμπέρνιαν. Με το αριστερό τότε. Βλέπει ο Ροντρίγο τον Τσάρτα. Ροντρίγκο που ανέβηκε για να βοηθήσει τον Ζαγοράκη και τον Ζήκο στη μεσαία γραμμή. Ο Ζαγοράκης ανοίγει δεξιά για τον Λάκη. Ο Ζαγοράκης που από τη στιγμή που η ΑΕΚ δέχτηκε το 2-0 βγαίνει πολύ συχνά ως κρυφός φόρο offside εδώ στον Νικολαίδη. Διαμαρτύρεται.
Παλιά του Μπρέμπνερ. Γκαμάρα. Κατέβασε ο Ζήκος από τον Ζαγοράκη στον Κασάπη. Ο Τσάρτας. Το Μιελκάρσκι. Για τον Νικολαίδη με τον σχεδόν κατά ένα κεφάλι ψηλότερο του Λάουρσεν. Σκάβει ωραία τεχνικά για τον Λάκη. Ζαγοράκης. Απόλυτος έλεγχος του παιχνιδιού. Καλώς τον κιασάργησε για την ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης με τον αέρα του 2-2 πλέον. Η τρικυμία, η θάλασσα, ο πανικός του 1-0, του 2-0 φαντάζει μακρινή ανάμνηση. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχαστεί για να αποτελέσει φάρο για τη συνέχεια και παράδειγμα προς αποφυγή το 90 λεπτό της ΑΕΚ εδώ στο Easter Road. Ένας Μακλής πλέον δίνει εντολές βέβαια. Καθώς ένας στρατηγός όπως είναι και ο προπονητής δεν παρατάει ποτέ τη μάχη. Αλλά πλέον ξέρει μέσα του ότι η πρόκληση έχει χαθεί. De La Cruz γλιστράει ο Ζιτελί. Μπρέμπνερ βγαίνει με την μπάλα πλάγιο. Ο Λάκης κερδίζει καμιά δεκαπενταριά μέτρα. Νομίζω ακούτε. Στο βάθος καταρχήν βλέπετε τους φίλους της Ιμπέρνιαν που αποχωρούν και ακούτε, ενώ και βλέπετε και τους φίλους της ΑΕΚ που είναι οι μόνοι που ακούγονται. Πάνω που το έλεγα βέβαια. Κάποιοι φίλοι της Ιμπέρνιαν έτσι εν τιμή των όπλων φωνάζουν και αυτοί για να ακουστούν. Λάρσεν. Και αν ακούω καλά, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό το σύνθημα είναι για την αντίπαλο την Hearts, η οποία προχθές αποκλείστηκε ανάπατομα από την Dumbarton στο League Cup Σκωτίας, μέγα κάζο. Και ήταν και μια αντίθεση την οποία σημείωσαν εφημερίδες του Εδιμβούργου να γίνεται αυτό την Τρίτη και την Πέμπτη η Μπέρνιαν να παίζει στην Ευρώπη. Αντίθεση για τα δύο μισά της πόλης, το Ανατολικό που εδρεύει η Μπέρνιαν και το Δυτικό που εδρεύει η Hearts of Midlothian, όπως είναι το πλήρης ονομασία της γειτόνισσας. Μακβάνος. Λάουρσεν, Μπρέμπνερ, Όρμαν, σέντρα επικίνδυνος εδώ, η μπάλα περνάει αλλά ο Γιώτης μπλοκάρει μπροστά στον Λούνα. Ύστερα από πολλή ώρα, απειλητική η Χιμπέρνιαν, για πρώτη φορά στην παράταση ουσιαστικά με μια τέτοια σέντρα. Κασάπης και στη μονομαχία. Ο Τσάρτας έχει τα αριστερά τον Νικολαίδη. Του δίνει τώρα. Τσάρτας. Ζήκος. Θα δοκιμάσει τη τύχη από πολύ μακριά. Ο Κόλγκαν στον Μάρι. Σάντος πλέον ήρεμος. Έχει κάτι στο βάθος του πάγκου του μαζί με τον Σμίνκο Βέλιτς. Είναι γυμναστή το Ρίτσαρτ Φράι, που ίσως ανέλαβε και χρέη μεταφραστή η εθνική συνέντευξη τύπου. Άγγλος. Γαρ. Όρμαν. Σκάβει την παράγη τον Μακμάνους. Εκείνος θέλει να δώσει στον De La Cruz, ο Κοστένολου. Τον Τσάρτα και από εκεί στον Ζήκο. Φεύγει ο Ζαγοράκης, τον έχει δύο Τσάρτας. Πετάει τελικά στον Λάκη. Τώρα ο Ζαγοράκης δεν καλύπτεται κατά τη γνώμη του βοηθού στο βάθος. Εξού και το βλέμμα. Απορία στο Ζαγοράκη.
Όρμαν, κίνδυνη σέντρα, ευτυχώς εκεί δεν πετάχθηκε κανένας από τους τρεις, Μπρέβνερ, Λούνα και Μακμάνους. Ανεπίθεση για την ΑΕΚ, τον Τσάρτα, ταχύτατα και ο Ροντρίγο μπροστά. Πάσα για τον Μιελκάρσκι, απέναντι στο 2-3, δεν μπορεί να αποφύγει τον Κόλγκαν. Ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ, να πάει και για την νίκη, γιατί όχι. Ξανά η πάσα του Τσάρτα για τον Μιελκάρσκι, εκεί προδόθηκε στην πρώτη βαθμή την μπάλα, το κοντρόλ του. Κόρνερα τον Κωστένολου, την παρέμβαση μπροστά από τον Λούνα. Ακόμη 7 λεπτά. Κατ' το 13ο λεπτό, ΑΕΚ Μπέρνιαν 2-2. Χιώτης. Σταθερός στις εξόδους του, διότι σε όσους χρειάστηκε από μάκρη είναι πολύ πιστικά με τις γροθιές του. Μια πολύ καλή παρουσία σήμερα ο Διονύσης Χιώτης. Και ας μην μετρά ακόμη ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού τις συμμετοχές του με την βασική. Αυτό θα πει το πώς να εκτίθεσαι. Αλλά αυτό το γκολ του Ζιτελή θα το θυμάται για πολύ καιρό, ένα αριστερό από 40 μέτρα με πολύ φάλτσο τη στιγμή που, νομίζω όχι υπερβολικά, βλέκαμε το εγκόμιο Διονύση Χιώτη. Κοιτάξτε εδώ, τριδιάζεται σίγουρα ο Χιώτης. Γκολ στο 115ο λεπτό. Ευχαριστούμε κύριε Μακλής, εδώ μας δείχνει με τα δάχτυλα του ενός χεριού το χρόνο που απομένει ο Σκοτσέζος τεχνικός της Hibernian Nike. Hibernian Nike 3-2. Δέος απλώς, πρέπει να είναι η προσοχή και τίποτα άλλο. Πάνω που πηγαίναμε και είχαμε αρχίσει να εξάρουμε την απόδοση του Χιώτη, ο οποίος πήγαν να πω ότι οι εμφανίσεις του οποίου μετρώνες ακόμη στα δάχτυλα του ενός χεριού με την βασική ομάδα της ΑΕΚ. Και ήρθε αυτό το γκολ του Τζιτελή. Ελπίζουμε ότι θα είναι ανώδυνο. Τελώς ξαφνικό σουτ, το πουθενά, μια κίνηση απελπισίας του Τζιτελή, δεν είχε τι άλλο να κάνει. Είναι πολύ φάλτσο. Και ενώ λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ είχε πλησιάσει εκείνη το 2-3. Κασάπης, Μιελκάρσκι, Τσάρτας. Κίνηση του Νικολάηδη. Τον είδε ο Τσάρτας, δεν φτάνει ποτέ όμως παρά στον Νικολάηδη, καθώς βγήκε ο Κόλγκαν. Μακμάνος. Όρμαν, Κασάπης, Τσάρτας για τον Ζήκο. Ζητάει ο Τσάρτας την μπάλα. Έχει συνεχώς σηκωμένο το χέρι, το Ζαγοράκη δίνει στον Μιελκάρσκι και αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Καθαρό το τάκλινγκ πάνω στον Ζαγοράκη. Ομοίως και του Γκαμάρα πάνω στον Λούνα. Σε μια λατίνικη μονομαχία. Μπρέβνερ, Δελακρούς, ευτυχώς δεν είδε δεξιά του τον Μπρέβνερ και κόβει για τον Ροντρίγο. Ζήκος, πάτησε για τον Μιελκάρσκι, εκείνος αριστερά στον Τσάρτα. Ξανά στον Μιελκάρσκι, πάει για το σουτ, το κάνει στα χέρια του Κόλγκαν. Δυόμιση λεπτά ακόμη. Μπρέβνερ. Σέντρα του Ζιτελή, του σκόρε του τρίτου τέρματος, κοντράρει πάνω στον Ζαγοράκη. Και τρίτη αλλαγή
Θα βγει λοιπόν ο Βασίλης Λάκης, αλλαγή τώρα στο 18ο λεπτό. Για να μπει ο νεαρός Στάθης Κάπος, απόκτημα την Καλαμάτα. Ξεκίνησε η καριέρα το center φόρος μέσω στη συνέχεια. Δεν έχει και πολύ καιρό που παίζει και που παίζει και που παίζει και τώρα δεξιός μπακ και εκεί που ήταν να αρχίσει το παιχνίδι από όντως του τραυματία Γεωργία. Ο Όρμα θέλει να μυθεί το Ζιντελή. Δεν το επιτρέπουν οι παίκτες. Ο Τζακ. Όρμαν έκανε την τρίπλα και δεύτερη. Εντάξει, ο κίνδυνος περνάει. Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες της Χιμπέρνιαν παταλήθηκε από τον Βόσνιο. Αυτό θέλουμε ένα λεπτό για να συμπληρωθούν τα 120 της παράτασης. Για να σφραγιστεί η πρόκληση της ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο. Καθώς και το εισιτήριο του Πέτρου Στάθη για την Νιόν, για την αυριανή κλήρωση, εκεί όπου επαναλαμβάνω η ΑΕΚ θα είναι και πάλι στο γκρουπ των ισχυρών. Μπρέμνερ. Βολή του Κοστένολου. Λάουρσεν. Λούνα. Ο Κάπος έβαλε μια κόντρα. Ο Μάρεϊ. Ο Ζιτελή. Όρμαν έξυπνα ο Τσάρτας εκεί. Κατάλαβε τι θέλει να κάνει. Ο Νικολαίδης παρά το τάκλινγκ. Ο Τσάρτας δεν πέρασε την παλιά του. Φένικ. Το Στένολου. Λούνα με το Ζαγοράκι. Νιλκάρσκι. Μια από τις λίγες φορές που έχασε την μπάλα σε προσωπική αντιπαράθεση. Γκαμάρα. Ζήκος. Νιλκάρσκι με τη μία. Ζήκος. Αριστερά στον Κασάπη. Ο κόσμος δεν σταματά να φωνάζει θετικά υπέρ της ομάδας του ακόμη και στο φινάλε, το οποίο έρχεται τώρα από τον Πολωνό διαιτητή Γιάτσεκ Γκράνατ. Χιμπέρνιαν ΑΕΚ 3-2. Επιστροφή στην Παιανία για λίγο για να επιτρέψουμε για την σύνοψη και την αποφώνηση.